από τις μέτρες, τις μεσαίες του ισπανικού ποδοσφαίρου, που έτσι έκαναν μια καταπληκτική πορεία για να φτάσουν στον τελικό. Ήδη Real Betis τερμάτισε μάλιστα και στην τέταρτη θέση, πίσω από μεγάλα ονόματα, την Μπαρσελόνα, τη Real και τη Villarreal, και αυτή έκανε μια καταπληκτική πορεία. Η Οσασούνα στη 15η θέση, μια ηλικιωμένη κυρία 85 ετών, αναζητά το πρώτο κύπελο στην ιστορία της. Θα πούμε περισσότερα αφού πρώτα πάμε στις συνθέσεις και με ένα σύστημα 4-4-2 και το πρώτο φάουλ που γίνεται από τον Χοσέτσο, τον κεντρικό μπακ της στον Εντού της Οσασούνα. Η Οσασούνα λοιπόν έχει τον Ελία στο τέρμα, εδώ ξανά η προηγούμενη κανονική ενέργεια. Ο Εξπόζητο δεξιά, ο Κλάβερο αριστερά. Δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Κρουτσάγα που είναι και αρχηγός και ο Χοσέτσο. Αυτός είναι ο διαιτής του αγώνα, ο Αλφόνσο Πέρεθ Μπουρούγι, στον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας του, στα 39-40 χρόνια του. Γεννημένος το Μάιο 15. Ο Βάλτο δεξιά, ο Ντελπόρτο Γάλλος αριστερά, ο Πουνιάλ και ο Πάμπλο Γκαρσία ο Ουρουγανός στον άξονα για την Οσασούνα, ο Ουεμπό ο Καμερουνέζος και ο Μοράλες ο Ουρουγανός, το επιθετικό δίδυμο βέβαια ελάχιστος. Αυτός είναι ο Σουσά ο Βραζιλιάνος, ελάχιστος θα έχετε ακούσει από την ενδεκάδα της Οσασούνα. Η Real Betis έχει τον Ντόμπλας, αυτός είναι ο Πάμπλο Γκαρσία ο Ουρουγανός στο δεύτερο κτύπημα. Ο Μέγιο Χουανίτο Ρίβας και ο Λουίς Φερνάνδεθ, η τετράδα της αμυντικής γραμμής σε ευθεία. Ο Χωακίν, ο Άρθου, ο Μάρκος Ασουσάου και ο Φερνάντο στη μεσαία γραμμή. Ο Φερνάντο πιο επιθετικά να βοηθάει τους δύο, τον Εντού τον Βραζιλιάνο και τον συμπατριώτη του τον Ολιβέιρα. Αυτός είναι ο Χαβιέρ Αγκύρε, ο Μεξικανός, στον πάγκο της Οσασούνα. Ο Αγκύρε που δούλεψε για αρκετά χρόνια και στην εθνική ομάδα του Μεξικού και σε ομάδες του Μεξικού. Άλλο ένα φάουλ για την Οσασούνα. Εδώ ήταν ο Ντόμπλας στα δοκάρια. Και το ελεύθερο χτύπημα αυτό για την Οσασούνα, καθώς έχουμε συμπληρώσει τα τρία πρώτα λεπτά. Ο Γκαρσία, ο Πάμπλο Γκαρσία, τον οποίο θέλει και η Ρεάλ Μαδρίτης σε αυτό το ελεύθερο χτύπημα, με το αριστερό πόδι. Πολύς κόσμος, η μπάλα περνάει και στα χέρια του Ντόμπλας η πρώτη απειλητική επίσκεψη. Ο Τόνι Ντόμπλας λοιπόν σε αυτό το ελεύθερο χτύπημα από τον Γκαρσία. Ξανά εδώ με το αριστερό πόδι, απευθείας η μπάλα πέρασε, έπεσε ο Ντόμπλας και μάρτυρεψε ο 24χρονος θεματοφύλακας της Real Betis. Αυτός είναι ο Ολιβέιρα που έπαιξε και στη Βαλένθια και στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ο Χουάν Κάρλος Γιούστε Χιμένεθ με τον Κάρλος Ανδρές Λόπεθ Βιγιάλτε είναι η βοηθή του Μπουρούγι στο παιχνίδι. Ο Σασούνα λοιπόν Real Betis στον τελικό του κυπέλου Ισπανίας. Με τον υψηλόσωμο κοντά στα 2 μέτρα, 98 το ύψος του, ο Μοράλες ο Ρουγουανός. Και κοντά του ο Χουανίτο ο αρχηγός ή ο Ρίβας. Εδώ είναι πάντα ο Αγκύρε, ο Μεξικανός, ο τεχνικός της Οσασούνα. Υπάρχει ακόμα ένα φάουλ στον Ασουνσάο που έγινε αυτή τη φορά από τον Πουνιάλ. Περίπου το ίδιο, όχι περίπου, το ίδιο σχέδιο 4-4-2 και για τις δύο ομάδες. Αυτός είναι ο Μέγι, δεξιός οπισθοφύλακας. Η Real Betis είναι επιθετική προσπάθεια. Το Μέγι δεν πέρασε, ο Κλάβερο, καλό τάκλιν, θετικό. Μάζεψε και κράτησε την μπάλα στο παιχνίδι για να βγάλει η Οσασούνα μια επίθεση με τον Γουεμπό, τον Βάλντο. Την μπάλα μπροστά για τον Γουεμπό, τον Καμερονέζο που είναι πολύ γρήγορα. Ψάχνει για τον Μοράλες, η μπάλα περνάει, έρχεται ο Μοράλες, μένει στην περιοχή. Ο Ρίβας έχασε σέντρα από τον Μοράλες, ο Ντόμπλας κάνει να βγει Μάη πίσω και πριν η μπάλα φτάσει στον Ρίμπο, μπάλα πάει κόρνερ. Η πρώτη οργανωμένη καλή προσπάθεια, εδώ ήταν ο Βάλντο στην προσπάθεια που έγινε, ο Ρίβας που έκανε λίγο το λάθος, αλλά υπάρχει offside σε αυτή την προσπάθεια εδώ, ανίσχυος ο Αγύρε, αφού ο Σασούνα πάει και για τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας. Το προηγούμενο λάθος, αλλά μετά ήταν offside, τελείωσε η φάση. Σέντρα από τον Μοράλες και η κατάληξη της προηγούμενης φάσης στο 5ο λεπτό. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στην Οσασούνα και την Real Betis από τη Σεβίλη. Η Οσασούνα
στην περιοχή των Βάσκων. Να δούμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια με τον Λουίς Φερνάνδεθ. Δεν περνάει. Χουακίν θέλησε να περάσει σε ρόλο κεντρικού κυνηγού. Χουακίν πιθανότατα είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Μάλλον ο επόμενος σταθμός της ποδοσφαιρικής του καριέρας θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Μολονότι ακούστηκαν πολλά ότι μπορεί να ενταχθεί και στην Τσέλσι, πιθανότητα πάει για την Ρεάλ Μαδρίτης. Θα δούμε βέβαια η ερχόμενη εβδομάδα και οι επόμενες μέρες τι θα δείξουν για το μέλλον του Χουανίτο, του Χουακίν μάλλον, εδώ τον έχετε στο δέχτη σας, τον κορυφαίο παίχτη αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα, μάλλον στην Μπέτις και από τα βασικά στελέχη στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, ο Χουακίν που είναι 24 θα γίνει τον Ιούλιο γέννημα θρέμα της Μπέτις. Η Ρεάλ Μπέτις από την Ανδαλουσία. Θα δούμε εδώ την προσπάθεια από τον Φερνάντο. Μπάλα πέρασε, νέα προσπάθεια και μακριά από τον Χωσέτσο και τον Κρουσάγκα. Πολύ καλή προσπάθεια, το λάθος από τον Χωσέτσο, από τον Ελία, με αποτέλεσμα να βγει στην αντεπίθεση ο Μοράλες που πάει πολύ δεξιά για να βρει την μπάλα και από εκεί καταλήγει στον Ντόμπλας. Αυτός είναι ο Βάλντο, ένας ταχύτατος ποδοσφαιριστής. Η απάντηση του Χουανίτο της Οσασούνα, όχι βέβαια τόσο καλός όσο ο Χουανίτο, αλλά είναι και αυτός πάρα πολύ γρήγορος. Ο Βάλντο είναι ο παίκτης με τον αριθμό 21 στη φανέλα του. Και είναι και αυτός στα 24 χρόνια του. Λουίς Φερνάνδεθ, ο αριστερός οπισθοφύλακας της Μπέτης. Αλλά περνάει ο Ελία, μαζεύει. Τώρα με το 13 ο Ελία που έχει φέτος τρεις συμμετοχές σε αγώνες κυπέλου. Ο Σανθόλ έχει τις περισσότερες που είναι στον πάγκο. Ο Αγκύρε έκανε αρκετές αλλαγές. Προτίμησε εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Ή πριν μάλλον, το λάθος που έγινε από τους κεντρικούς αμυντικούς και από τον Χωσέτσο έγινε πλάγια. Από τον Γκαρσία, από μακριά, δοκιμάζει τον Ντόμπλας και τον βρίσκει σε καλή θέση. Μαζεύει την μπάλα ο τερματοφύλακας, ο 24χρονος από την Γερέθ. Πέρυσι εντάχθηκε στο δυναμικό της Ρεάλ Μπέτις. Δανεικός ήταν αφού άρχισε την καριέρα του από την Μπέτις, πήγε στην Γερέθ δανεικός και τώρα συνεχίζει. Ο Ντόμπλας μαζί με τον Κοντρέρας, παλιότερα ο Κοντρέρας και παίξει το εθνικό μας της Ισπανίας. Εδώ στη μέση με το μουστάκινο Λορένσο Σέρα Φερέ, ο Ελμπρούχο, ο μάγος, ονομαζόμενος ο τεχνικός της Ρεάλ Μπέτις. Ακόμα ένα φάουλ στον Χουανίτο. Στον Χουακίν, συγγνώμη. Υπάρχει και ο Χουανίτο βέβαια, είναι κεντρικός αμυντικός στην ίδια ομάδα, συμπαίκτης του Χουακίν. Μάρκος Ασουνσάο. Το ελεύθερο χτύπημα. Η μπάλα πέρασε μακριά από τον Κρουτσάγκα. Ένα παίχτη που δίνει σιγουριά στην άμυνα της Οσασούνα. Ντελπόρτ ο Γάλλος. Στην αντεπίθεση για τους κόκκινους της Οσασούνα. Οσασούνα στην περιοχή των Βάσκων, στα βόρειο-ανατολικά της Ισπανίας, νοτιοδυτικά είναι η Σεβίλη στην Ανδαλουσία και συναντώνται σήμερα στο κέντρο της Ισπανίας, στην πρωτεύουσα του Μαδρίτη, στο Βιθέντε Καλδερόν, σε ένα γήπεδο που φέρνει τύχη, θα λέγει κανείς, στη Ρεάλ Μπέτις, αφού κέρδισε το 77 το μοναδικό της κύπελο, 2-2, 8-7 στα πέναλτι την Μπιλμπάο. Πάλι βέβαια στο Καλδερόν. Και ο Χουάκιν. Κατάμεσο το Βιθέντε Καλδερόν για αυτό το τελικό, ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν έχουν συναντηθεί ποτέ σε τελικό κυπέλλου της Ισπανίας. Η Real Betis ιδρύθηκε το 1929, πήρε το πρωτάθλημα το 35 και το κύπελλο το 77, ενώ 9 χρόνια νωρίτερα είχε ιδρυθεί ο Σασούνα, που το όνομά της στα βάσκικα σημαίνει υγεία, δύναμη και σθένος. Δεν έχει κανένα τίτλο. Είναι η μοναδική της ευκαιρία λοιπόν για τον πρόεδρο της. Εδώ ο Αρθού, κεντρικός μέσος και αυτός, offside. Ο Φερνάντο. Είναι ο Χουακίν, προηγούμενη ενέργεια
έχει ο Κλάβερο. Κυρίως ο Χουακίνο δεν έχει μπάλα στα πόδια, δημιουργεί πανικό στον Κλάβερο. Καταρχάς είναι ο παίκτης που τον έχει απέναντί του. Αυτός είναι ο Φερνάντο, το 9, είναι ο πιο επιθετικός από τους μέσους της Μπέτης. Βοηθά τον Εντού και τον Ολιβέιρα, τους δύο Βραζιλιάνους που συνθέτουν το επιθετικό δίδυμο στην ομάδα της Μπέτης. Αυτός είναι ο Βάλντο, δεξιός ακραίος μεσοεπιθετικός, και ο Ντόμπλας και ο Βάλντο. Και ο Αγκύρε. Ο Αγκύρε που δούλεψε στην Ατλάντε, στην Πατσούκα 6 χρόνια, στην εθνική ομάδα του Μεξικό, Κόπα Αμέρικα, χρυσό κύπελο, παγκόσμιο κύπελο, οι συμμετοχές του, και είναι η τρίτη χρονιά του στην Οσασούνα. Κάνει καλή δουλειά. Ένας αξιόλογος προπονητής για ευρωπαϊκές ομάδες που αναζητούν τεχνικό για την, για το σύλλογο τους. Το φάουλ που έγινε από τον Χουανίτο, κεντρικός αμυντικός στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ο Γουεμπό από την Nacional Montevideo μετά το Καμερούν πήγε στην Οσασούνα. Πολύ δυνατός κεντρικός επιθετικός, πολλές φορές λόγω δύναμης βγαίνει και στα πλάγια, όπως ακριβώς κάνει και ο Μοράλες. Ο Γουεμπό είναι 1,85, σύσσωμη η βασιλική οικογένεια. Άλλωστε βασιλικό κύπελο ονομάζεται, στο Βιθέντε Καλερών. Παρακολουθεί αυτόν τον τελικό ανάμεσα στην Οσασούνα και την Μπέτις. Ήδη είμαστε στα 13 λεπτά, πάντα το 0-0. Ξανά έχει προηγούμενη φάση, εδώ ο τεχνικός, ο Λορένθο Σέρα Φερέρ και ο Αγκύρε, οι δύο τεχνικοί. Στα 53 ο Φερέρ. 46 ο Αγκύρε. Λάβερο. Μπάλα σταματάει στον Ντόμπλας. Ο Πάμπλο Γκαρσία και ο Μοράλες, δύο Ουρουγουανοί, είναι οι μόνοι διεθνείς της Οσασούνα. Θα δούμε αυτή την προσπάθεια από τον Φερνάντο και τον Εντού από τη Θέλτα στην Real Betis ο Βραζιλιάνος. Άρθει το σούτα ο μακριά, πέφτει στη γωνία ο Ελία, μαζεύει, βρήκε χώρο, έκανε το σούτ ξαφνικά, ήταν καλό όμως από τον Άρθου. Μπάλα στη δεξιά γωνία, έπεσε και μάζεψε ο Ελία στο 15 αμέσως το σούτ αυτό. Καλή η έμπνευση αλλά και η ενέργεια του Ελία. Λέγαμε λοιπόν για τους διεθνείς, δύο Ρουγανοί, ο Πάμπλο Γκαρσία, και αυτό τον θέλει η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πάμπλο Γκαρσία που έχει 6 συμμετοχές φέτος στο κύπελο, είναι στα 28 χρόνια του. Από τη Βενέτσια τον πήρε η Οσασούνα, η τρίτη χρονιά του, τον θέλει η Ρεάλ. Να δούμε εδώ τον Μοράλες που γυρίζει, να βρει ποιον, κανέναν. Παλεύει ο Γκαρσία με τον Κλάβερο, αλλά η μπάλα πάει σε παίχτες της Μπέτης και τον Χουαρκίν που αρχίζει μια τρελή κούρσα και βρίσκεται στο έδαφος από το δυνατό παιδί της Οσασούνα που βλέπει και την κίτρινη κάρτα τον Μοράλες, πρώτη κίτρινη στο 16ο λεπτό. Από τον Ρικάρντο Ρίτσαρντ Χαβιέρ Μοράλες, είναι 30 χρονών, το 2002 από την Nacional Montevideo εντάχθηκε στην ομάδα της Οσασούνα το 2002 και μετά μια καλές εντυπώσεις μάλλον που άφησε στο παγκόσμιο κύπελλο. Άρθου και Μάρκος Ασουνσάου, οι δύο αμυντικοί μέσοι στον κεντρικό άξονα της Μπέτης. Ο Ακίν δεξιά και ο Εντούι, ο Φερνάντο πάει αριστερά και αφήνει μόνο στην κορυφή τον Ολιβέιρα. Ή και αλλάζει και αυτός. Ντελπόρτ. Ο Μέγι τον προτίμησε Λορένθο Σερέρ Φέραερ από τον Βαρέλα.
Την Χουανίτο, την μπάλα στον Ελία. Πάλι η επίσημη σε εξέδρες του Βιθένε Καλδερών. Μια όμορφη βαριά, ήρεμη. Άνεσε σε δύο ομάδες που μπορεί να μην διακρίνονται για τους τίτλους, αλλά παίζουν καλό ποδόσφαιρο εδώ. Πασουσάου, καλή παλιά για τον Ολιβέιρα, που κατάφερε να φύγει για λίγο από τον Κουτσάγκα. Σπρώχνει λίγο με το χέρι ο αρχηγός. Μπάλα είναι κόρνερ εδώ, Ολιβέιρα που βρήκε ιδανικά την μπάλα από την πάσα του Μάρκος Ασουνσάου, αλλά ο Κρουσάγκα ήταν εκεί με την εμπειρία του να διώξει μακριά. Γυρίσει και ο Παύλο Γκαρσία. Γκαρσία ηγέτης, αμυντικός μέσος με οργανωτικές τάσεις, όπως και ο Πουνιάλ. Μια προσπάθεια για την Μπέτις, από πίσω αυτή τη φορά. Λουίς Φερνάντο, Εντού, αρκετά πίσω ο Βραζιλιάνος. Ασουνσάου. Ο Αγγίρε πάντα όρθιος. Είναι απόλυτα κατανοητός στο τι ζητάει από τους παίκτες του. Ο Εξπόζητο, ο δεξιός ακραίος αμυντικός της Οσασούνα. Στα 25 χρόνια του. Από την Μπιλμπάο, δεύτερη χρονιά στην Οσασούνα. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ που έγινε στον Βάλντο και η κίτρινη κάρτα. Ρίβας πρέπει να είναι στο 20 λεπτό. Δεύτερη κάρτα στο παιχνίδι. Εδώ ο Ρίβας, ο ψηλός, με το 5. Νταβίντ Ρίβας είναι στα 27 του, γέννημα θρέμα της Real Betis. Παύλο Γκαρσία. Ο Σασούνα κοιτάει στα μάτια την Μπέτις. Πάντω ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητος και ο Κουσάγα εδώ, υψηλός όμως, τον βάζει και με τον Χουανίτο, οι δύο αρχηγοί. Έχει γυρίσει και ο Μοράλες, πανύψηλος και αυτός για να βοηθήσει αμυντικά την ομάδα του. Και ο Κουσάγα είναι υψηλός, πυρουέτα εκεί, με στροφή για να ξεφύγει. Την μπάλα περνάει και καταλήγει στον Ντόμπλας για σιγουριά. Αλλά εκεί που είναι ο Παύλο Γκαρσία. Λάθος, πάει μπροστά τον Άρτου. Ασία, ο Φερνάντες και ο Χουακίν έχει ένα ρόλο μάλλον κεντρικού κυνηγού. Εδώ είναι προηγούμενη ενέργεια. Ο Πουνιάλ σπρώχνει τον Χουανίτο, ο Κρουσάγκα. Κάποιες αψιμαχίες, ήταν δύο ή τρεις βοηθίες ανάμεσά τους. Θα μπήκε και ο Μέγης η φάση για να τελειώσουν όλα ήρεμα. Και πάλι ο Σασούνα μπροστά. Λουέμπο και Μοράλες, Βάλντο. Μακριά τον Λουίς Φερνάντο, τον Εντού. Ο Εξπόζητο φάνηκε για λίγο και ο Εντού. Ο 29χρονος Βραζιλιάνος από τη Σάο Πάολο πήγε στη Θέλτα και από πέρσι είναι στην Ρεάλ Μπέτις. Βλέπετε ξανά τον Μάγο, τον Σεραφερέτ στον πάγκο. Πάντα καθισμένος, αντίθεση με τον Αγγίρε που είναι μονίμως όρθιος. Και ο Γκαρσία. Ο Ασουνσάου. Ολιβέιρα. Τον Άρθου. Πάλα πήρε ύψος, δεν πήγε καλά στο πόδι, έφυγε ψηλά. Και εδώ ο Αγγίρε πάντα. Ολιβέιρα. Η Οσασούνα που και πέρσι έκανε μια καλή πορεία στο κύπελο, έφτασε στα ημιτελικά, ιτήθηκε όμως 2-0 από την Recreativo
Με ισοπαλία 2-2 με σύνολο τερμάτων 2 υπέρ 4 κατά έμεινε εκτός. Ρεκρεατίβο πήγε στον τελικό και τον έχασε από την Ρεάλ Θαραγώθα με 3-2. Θαραγώθα που θα δούμε εδώ. Μοράλες και τον Ουέμπο. Το σουτ, την μπάλα στα χέρια του Ντόμπλας. Τρεις καλές προσπάθειες από την Οσασούνα. Ένα παιχνίδι μοιρασμένο, αλλά θα έλεγε κανείς ότι περισσότερες επιθετικές προσπάθειες ανήκουν στην Οσασούνα. Και ο Μπουρούι, διαιτητής του αγώνα, υπάρχει φάουλ, αλλά αρκετά μακριά. Εδώ είναι ο Βάλντο, που είχε το σουτ μετά πριν. Δεν ανησύχησε όμως ο Ντόμπλας. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ, ο Ελία κατευθύνει το τείχος. Υπάρχει ένα φάουλ λοιπόν, πάνω από 35 μέτρα, μακριά από το τέρμα του 35χρονου τερματοφύλακα της Οσασούνα. Ο Μάρκος Ασουνσάο, παίκτης με δυνατά πόδια, θα δοκιμάσει την τύχη του, αλλά και τον Ελία. Στα 29 του Ασουνσάο, στα 35 ο Ελία. Περίπου 35 μέτρα μακριά θα πάει απευθείας ο Ασουνσάο ο Βραζιλιάνος. Και μάλλον έτσι θα το κάνει, μπάλα περνάει χαμηλά όμως και πάει σε παίχτη της Οσασούνα και βγαίνει από την περιοχή των Βάσκων. Μια προσπάθεια για τους Ανδαλουσιάνους, υψηλή τακτική. Ο Ντελπόρτ. Ντελπόρτ που πήγε από την Αλμπαθέτε. Εδώ που έχουμε ευκαιρία. Ο Ασουνσάο έπαιξε και στη Ρώμα. Πήρε πρωτάθλημα. Στη Σάντος, Φλαμέγκο, ο Ρίο Ντεζανέιρο, ο Ρίο Μπράνκο από εκεί άρχισε την καριέρα του. Χουακίν. Καλή προσπάθεια. Σέντρα, η μπάλα είναι offside. Καλή ευκαιρία αυτή. Φερνάντο και Εντού. Λιβέιρα φορώντας τη φανέλα της Βαλένθια έγινε και διεθνής με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ο Μοράλες ζητάει την μπάλα καθώς έχει τις δυνάμεις. Συνεννόηση που έγινε με τον Παύλο Γκαρσία και ο Ελία θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Μπουρούγι προσπαθεί να ηρεμήσει τους παίχτες μετά την προηγούμενη φάση και ο Βάλντο που δεν έχει φανεί ιδιαίτερα μέχρι τώρα σε αυτά τα 25 λεπτά. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στην Οσασούνα και την Μπέτις. Ο Ρεάλ Μπέτις που παίζει τον τέταρτο τελικό στην ιστορία της. Έχασε 3-1 από την Μπάου το 31, 3-2 από την Μπαρσελώνα το 97 στην παράταση. Πήρε το κύπελλο το 77 από την Μπιλμπάου και τώρα έχει την Οσασούνα. Εντού, αρκετά πλάγια και αριστερά. Ασουνσάο. Ασουνσάο, Εντού και Ολιβέιρα, οι τρεις Βραζιλιάνοι που συνδυάζονται ιδανικά σε πολλές περιπτώσεις για την Μπέτις. Θα μπροστά με τον Ολιβέιρα σε καλή θέση, όχι καλό τόσο. Εδώ Ολιβέιρα στοχή κατά τα μαλλιά του υπόλοιπου παίκτες και ο Ντενίλσον που είναι στον πάγκο. Αυτή λοιπόν ήταν η καταπληκτική ευκαιρία στο 28 με την Μπέτις που βγήκε ιδανικά στην αντεπίθεση από το χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ολιβέιρα να κερδίσει την κόντρα, να κάνει ένα κακό σουτ όμως απέναντι στον Ελία αφού πέρασε τρεις παίκτες και η μπάλα έφυγε αρκετά έξω από το δεξί δοκάρι του Ελία. Εδώ ο παίκτης που αρχίζει και τελειώνει τη φάση
ταχύτητα, μπαίνει στην περιοχή, αλλά δεν είναι καλό το σουτ. Καταπληκτική ευκαιρία για την Πέτσι να ρίξει το σκορ στο 27. Πάντα το 0-0. Κατέστρεψε ό,τι καλό άρχισε ο Ρικάρντο Ολιβέιρα. Είναι μικρός, το 25 του, εδώ είναι ο πάγκος. Είναι και ο Μιλόσεβιτς στον πάγκο της Οσασούνα. Και ο Αλοίζιο Αυστραλός. Σέντρα Χωακίν και ο Έλια Χωακίν που δεν έχει φανεί ιδιαίτερα μετά το 10ο λεπτό. Το χώρισε και ο Αγκύρε ηρέμησε λίγο. Μοράλες έχασε ο Έντου. Χωακίν στάγια τον Έντου. Προλαβαίνει. Η Real Betis που υπήρξε η πιο δημοφιλής επαρχιακή ομάδα στην Ισπανία στη δεκαετία του 1990. Ο πρόεδρος της, ο Μανουέλ Ρουίθ Ντελόπερα, μετέτρεψε το σύλλογο από έναν χρεοκοπημένο της δεύτερης κατηγορίας σε έναν αξιόλογο της πρώτης για πολλά χρόνια. Παραμένει στη σκιά της Σεβίλης. Ο Εμπό, Καμερουνέζος, και ο Ρίβας. Ρίβας και αυτός είναι 1,90. Λοιπόν, ο Παύλο Γκαρσία στο ελεύθερο χτύπημα για την Οσασούνα, πάντα το 0-0. Αλλά περνάει, δεν βρίσκει τον Μοράλες μακριά από τον Χουανίτο. Μέγι. Χουανίτο εκεί στα πλάγια. Δεξιά, όπως κινείται η Μπέτις, προσπαθεί να βγει κάποιους διαδρόμους, αλλά η μαχητικότητα και το πείσμα των παιχτών της Οσασούνα δεν την επιτρέπουν να φτάσει κοντά στο τέρμα του Ελία. Η Οσασούνα που είναι αποφασισμένη από το Συνομέγι, αποφασισμένη να φτάσει, να πάρει μάλλον το τρόπο. Πέρυσι είπαμε έφτασε στα ημιτελικά, φέτος ένα βήμα περισσότερο στο τελικό. Ο Τόνι Ντόμπλας και ο Χουακίν, που και αυτός θα θέλει στην τελευταία του χρονιά να τελειώσει με ένα τρόπο την καριέρα του στην Μπέτις. Ο Ντελ Πόρτο Γάλλος στη σέντρα για τον Μοράλες. Μπάλα έχει βγει. Ο Δελπόρτ. Κλάβερο. Ο Μοράλες στην κεφαλιά out. Μοράλες λοιπόν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Ο Μοράλες που είναι 8 πόντους πιο ψηλός από τον Ρίβας. Τα ψηλά τα λένε. Χαμηλά πάει πιο καλά ο Χουανίτο. Μπορεί να τον δει πιο εύκολα. Μόλις είναι 79 ο Χουανίτο. Πολύ πιο γρήγορος από τον Μοράλες χαμηλά. Κρουσάντα και Χωσέτσο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Οσασούνα.
ψηλά παιδιά, 85, προσέξω 84 ο Κουτσάκα. Και εδώ ήρεμος πάντα στη μέση ο Λορένθο Σέραφερε στα 54 χρόνια στον πάγο της Μπέτης. Περνάει μακριά από τον Κουτσάκα. Δελπόρτ. Κάνει πολλή δουλειά ο Γάλλος από την αριστερή πλευρά. Βουέμπο. Χουανίτο και το πλάγιο για την Οσασούνα. Δελπόρτ, Ράλες, Βουεμπό και μακριά ο Ασουνσάο, ο Βραζιλιάνος που γύρισε για να βοηθήσει. Εδώ είναι ο Χουανίτο, αυτός είναι ο Ασουνσάο. Χουακίν και Χουανίτο είναι δύο από τους ποδοσφαιριστές που είναι διεθνείς με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, για τον Γιαλίγο και τον Κουέιαρ. Δελπόρτ, μακριά ο Ρίβας. Το παιχνίδι που πλησιάζοντας προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου κάνει και τον ρυθμό του. Αρκετές καλές φάσεις μέχρι τώρα. Εξπόζιτο. Ακραίος δεξιός της Οσασούνα. Υπάρχει φάουλ από τον Μοράλης. Εδώ αυτή τη φορά εξαγριωμένος είναι ο Φερέρ και ήσυχος ο Αγίρε. Ο Λουίς Φερνάνδες και ο Μοράλες. Του εξηγεί τον τρόπο που έγινε το φάουλ. Ο Μπουρούγι, ο διαιτητής, το παιχνίδι συνεχίζεται και υπάρχει ακόμα ένα πλάγιο για την Real Betis. Σέντρα, εδώ ήταν η ευκαιρία στην περιοχή από τον Φερνάντο, ο Ρίβας που είχε προωθεί, η σέντρα από τον Λουίς Φερνάνδες σε μια στιγμή που δεν περίμενε ο Ηλίας Κάτ, εδώ φάνηκε η μπάλα να την κερδίζει με τη Σασούνα, η σέντρα τον Αντού, η κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι σε καλή θέση. Ο Ηλίας δεν ανησύχησε, η μπάλα έφυγε έξω από τον Φερνάντο που φέτος έχει και δύο γκολ στο κύπελο στα 26 χρόνια του από την Real Valladolid και τη Real Madrid παλιότερα. Ο Δελπόρτ, το shoot out. Λοιπόν, δύο συνεχόμενες φάσεις από τον Δελπόρτ και λίγο πριν από τον Φερνάντο. Ο Δελπόρτ που είναι μόλις 25 χρονών. Κάνει πολύ καλή δουλειά την αριστερή πλευρά από την Λαβάλ, από την Ρασίν Φερόλ στη Λάντς, στην Αλμπαθέτε και από πέρσι στην Οσασούνα. Ένας παίχτης χωρίς περγαμινές. Πολύ καλή δουλειά. Στην αριστερή πλευρά εδώ είναι ο Λουίς Φερνάνδες. Χτυπήσει. Υπάρχει μια διακοπή. Οι Μπέτες λοιπόν ήταν για πολλά χρόνια στη σκιά της Σεβίλης. Ιστορικά η Μπέτις δεν έλαψε βέβαια την εποχή του, την προηγούμενη έργα του δικτάτορα Φράνκο στις δεκαετίες του 40 και του 50. Γεννημένοι από ιδρυμάτων την ίδρυσαν σοσιαλιστές της Ανδαλουσίας και πάντοτε τραβούσε την αριστερή πλευρά των Ισπανών. Και το ειρωνικό είναι το μοναδικό τίτλο στην ιστορία της το ήρθε λίγο πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και λίγο μετά το θάνατο του Ανδαλούσιου ποιητή
Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Το 1936-35 ήταν ο μοναδικός τίτλος που πήρε η Real Betis μέχρι τώρα. Κλάβερο, Κουνιάλ, μια ωραία κίνηση, καταπληκτική κίνηση από τον Παύλο Γκαρσία, κέρδισε το φάουλ από τον Άρτου και έδωσε εδώ το βλέμμα, άγριο βλέμμα, αλλά κολλήνα, ο κύριος Μπουρούγι. Ο Άρτου και ο Ουέμπο. Παύλο Γκαρσία, η Οσασούνα δείχνει μια καλή ομάδα για αγορά, μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, αγορά ποδοσφαιριστών. Ο Πουνιάλ, αλλά δεν πέρασε πιο μέσα, έκοψαν τις Μπέτις. Εδώ είναι ο Εξπόσιτο, σέντρα πάντα ψηλά για τον Μοράλες και τον Γουεμπό. Και πάλι ο Μοράλες που κινήθηκε πλάγια στην περιοχή, ο Ρίβας κοντά. Ο Βάλντο δεν βρήκε τους χώρους για να κάνει τα δύο τρελές κούρσες, καθώς γρήγορος είναι. Ο Άρθου έκοψε, ηρέμησε και πάει γρήγορα η Μπέτις, η Ερμπέτη, όπως λέγεται. Εντού, έτσι. Μπελπόρτ, φεύγει. Δεν μπορεί για τον Μοράλες, μπάλα πάει πλάγια. Και ο Λουίς Φερνάντες. Στο πρωτάθλημα φέτος η Οσασούνα νίκησε στην έδρα της Σερβιλέρο 3-2 την Μπέτις. Μπέτις 3-1 την Οσασούνα. Από μία νίκη δηλαδή, έχουν στο πρωτάθλημα. Ήδη Real Betis έχει εξασφαλίσει έξοδο στην Ευρώπη για την επόμενη περίοδο. Απομένει και ο Σασούνα, δηλαδή αν μέσω του τέλου μπορεί να παίξει στο UEFA. Θα φάει το γνωστό νόμο του. Το γόνατο συλλατά από τον Κουνιάλ. Ο Κουνιάλ έχει 4 συμμετοχές και στα 30 του, 7η χρονιά του, γέννημα θρέμα στους Ζασούνα, όπως και πολλοί άλλοι στους ποδοσφαιριστές ανήκουν στην Ζασούνα. Κιν γυρίζει out. Καλό σουτ που έγινε από τον Φερνάντο, το γύρισμα του Χωακίν, εδώ. Ο Κιν πέρασε ωραία για τον Φερνάντο, το σουτ έξω από την περιοχή. Έπεσε ο Ελία, μπάλα έφυγε πλάγια από το δεξί δοκάρι. Βλέπετε εδώ τι ωραία άλλαξαν την μπάλα, όμορφο το γύρισμα από τον Χωακίν και τον Φερνάντο, την μπάλα έφυγε έξω. Και από τον Ασουνσά, από την πρώτη πάση. Διέκο Λόπεθ είναι αυτός, ναι. Διέκο Λόπεθ, ίσως θέλει κάποια αλλαγή, κάτι δεν πάει καλά. Ο Νταβίτ Λόπεθ λοιπόν είναι μέσος, στα 23 χρόνια του, και αυτός γέννημα θρέμα της Οσασούνα. Ο Λόπεθ είναι ένας δεξιός μέσος, ενδεχομένως εδώ υπάρχουν κάποιες συμμαχίες. Βέβαια, μεσογειακό καταλαμέντο.
βλέπει μάλλον κάτι να μην πηγαίνει καλά με το Βάλτο. Λογικά ο Νταβίτ Λόπεθ παίζει την ίδια θέση με το Βάλτο από τη δεξιά πλευρά. Θα δούμε ο Αγκύρε αν έχει σκοπό να κάνει τώρα την αλλαγή και με την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. 7 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημιχρόνο. Παύλο Γκαρσία. Παύλο Γκαμπριέλ Γκαρσία Πέρες, όπως είναι το όνομα του αμυντικού μέσου Ουρουγουανού. Στα 28 πόδια, 28 χρόνια, ένα καλό, ένα ωραίο αριστερό πόδι. Φέρνει πολλούς στο τέρμα του Ντόμπλας. Περνάει και... αλλά θα βγει έξω. Αυτός είναι ο Γουέμπο, Καμερουνέζος. Στα 18 του φάνηκε, τα πήγε στη Νασιονάλ, στο Μονταβίδιο στην Ουρουγουάη. Για να τον βρει μετά από εκεί ο Σασούνι. Οι Ισπανοί βρίσκουν πολλούς Νοτιοαμερικανούς. Δεν είναι απαραίτητα να είναι γνωστά ονόματα. Γίνονται και μετά ψωγοράζουν με αρκετά χρήματα μεγάλη ευρωπαϊκή συλλογή. Ή και ισπανική. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κόρνερ από τα λίγα στο πρώτο ημίχρονο. Ολιβέιρα πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και ο Μπουρούγκη θα δείξει την κάρτα στον Ντελπόρτ. Διαμαρτύρεται. Την είδε το Πλάβερο. Πλάβερο στο φάουλ που ήταν στον Ολιβέιρα. Στο 40. Μοράλες σχεδημία στο 11ο. Τώρα ο Κλάβερο. Και στο 15 είχε δύο Ρίβας εδώ. Το πανηγύρι και από ωραίες υπάρξεις στο Βιθέντε Καλδερόν, στον τελικό του κυπέλου Ισπανίας που φέρνει αντιπάλους στην Οσασούνα από την περιοχή των Βάσκων στα βόρειο ανατολικά και την Ρεάλ Μπέτις από την Ανδαλουσία στα νότιο δυτικά, στο κέντρο της Ισπανίας, στη Μαδρίτη, στο Βιθέντε Καλδερόν. Στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, που είναι κατάμεστο, βέβαια εδώ, είναι η πλευρά με τους φίλους της Οσασούνα. Κοκκινίζει λίγο η περιοχή. Και βλέπετε και την άλλη, την αντίθετη μεριά. Πάντα το 0-0, καλό πρώτο ημίχρονο, με αρκετές φάσεις. Και ένα καλό ρυθμό ανάμεσα στην Οσασούνα και την Μπέτις, καθώς πλησιάζουν προς το τέλος. Έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα και η αγωνία από τους φίλους και τις φίλες της Μπέτις. Η Μπέτις είχε δύο καταπληκτικές ευκαιρίες με τον Ολιβέιρα και τον Φερνάντο για γκολ. Ντελπόρτ. Και ο Μοράλες. Υπάρχει άλλος ένας Ουρουγουανός, ο Λέμπο, κεντρικός αμυντικός, είναι στον πάγκο για την Μπέτις, αφού πια ο Ρίβας είναι βασικός. Παύλο Γκαρσία, παρόν σε όλες τις στημένες φάσεις. Βάλα μακριά από τον Ολιβέιρα που γύρισε να βοηθήσει και αμυντικά, ο Ρικάρντο Ολιβέιρα. Αυτός είναι ο Ελία. Ο Αγκύρε που είχε, θα έλεγε κανείς ότι στα τελευταία παιχνίδια παρέταξε την ίδια δεκάδα στα τελευταία παιχνίδια με την Ατλέτικο Μαδρίτης στα ημιτελικά και με την Σεβίλη στα προημιτελικά. Θα πούμε βέβαια ποιους απέκτησαν ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Κυρίως είχε ποδοσφαιριστές που άλλαζε από αγώνα σε αγώνα, από το πρώτο παιχνίδι με την Καστελιόν στην τρίτη φάση μέχρι το τελευταίο, αυτό που είναι σήμερα με την Real Betis. Αντίθετα ο Φερέρα, εδώ υπάρχει μια σκαιά ενέργεια στο Γουεμπό που σφαδάζει στο έδαφος, ο Μπουρούγι πάει κοντά στο Μέγι, ο Ντελπόρτ που διαμαρτύρεται διαρκώς. Για να δούμε τον Γουεμπό εδώ,
πήγε, αλλά δεν ξέρω, να τον βρήκε με το πόδι ο Μέγι. Πάντως, πρέπει να τον βρήκε στο γόνατο. Ο Μέγι, στο Γουεμπό, μπορεί να κάνει και λίγο θέατρο. Κέρδισε ένα φάουλ, ο Σασόνα χωρίς βέβαια κάρτα. Αυτός είναι ο Κοσέτσο. Μοράλες, Ουεμπό, Πάμπλο Γκαρσία. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής στον άξονα, στη μεσαία γραμμή. Χρήσιμος, έξυπνος και κυρίως με καλά και δυνατά πόδια. Βάλδο που δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. Κλεισμένος από τον Λουίς Φερνάδε, κυρίως εδώ, ο αριστερός ακραίος οπισθοφύλακας, 33 χρονών, Ρασίλ Ξαναντέρ, το 96 τον πήρε η Μπέτσο Ξαναντέρ και παλιότερα μικρότερες ομάδες. Οδεύει να κλείσει δεκαετία ο Λουίς Φερνάδε στη Ρεάλ Μπέτις. Πιο έντυ, πήγες να βοηθήσει και πάει ο Πουνιάλ. Μπροστά ο Πάτσι Πουνιάλ Μαρτίνεθ με 4 συμμετοχές. Ελάχιστη είναι η παίκτες, θα λέγε κανείς. Όχι, είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι έχουν κερδίσει τίτλους. Έχουν ο Σασούνα, εδώ είναι ο Εξπόσιτο. Όπως είναι ο Μιλόσεβιτς που είναι στον πάγκο. Ο Μοράλες κέρδισε πρωταθλήματα με την Ασιονάλ στην Ουρουγουάη. Ο Αλοίζη με την Αδελαίδα στην Αυστραλία. Και ο Βάλδο έχει ευρωπαϊκά κύπελα, αλλά με τις μικρές εθνικές ομάδες Ισπανίας. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. 0-0 ο Σασούνα με την Real Betis. Πάμε για διαφημίσεις και θα γυρίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Τράβα σε ευθεία γραμμή, χωρίς λίπερο δηλαδή. Χωακίν, Άρθου, Μάρκος Ασουνσάο, οι τρεις της μεσαίας γραμμής με βοήθειες από τον Φερνάντο ή από τον Εντού. Και καθαρά στην επίθεση ο Ολιβέιρα. Πάντα το 0-0. Διαιτητής είναι ο Αλφόνσο Πέρεθ Μπουρούγι. Τελικός του κυπέλου Ισπανίας ανάμεσα λοιπόν στην Οσασούνα και την Ρεάλ Μπέτις. Την Οσασούνα που διεκδικεί το πρώτο τρόπαιο στην 85χρονη ιστορία της. Ενώ σύσσωμη βασιλική οικογένεια παρακολουθεί τον αγώνα. Ενώ η Μπέτις το δεύτερο κύπελό της και τον τρίτο τίτλο μάλλον στα. Εδώ είναι ο Ντενίλσον, στον πάγκο ο Βραζιλιάνος, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Στα 28 χρόνια του έχει λάμψει από πολύ νωρίς, αλλά υπάρχουν να στάθει στην καριέρα. Δούμε εδώ τον Ολιβέιρα, το σουτ και πάει κόρνερ από τον Ελία που δικαιώνει τον Αγκύρε. Ο Ολιβέιρα ζητάει να εμψυχώσουν την ομάδα τους και οι φίλοι της Μπέτις. Κατάμεσα το Βιθέντε Καλδερόν, ξανά εδώ η προηγούμενη φάση, το σούτ από τον Ολιβέιρα στη γωνία, κλείνει και η μπάλα πάει κόρνερ από τον Ελία. Το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Ασουνσάο, μακριά η μπάλα από την περιοχή. Αφορά από τον Άφου. Ο Χωσέτσο. Εδώ είναι ο Ολιβέιρα. Απέναντι στον Κρουσάγα, προλαβαίνει τον αρχηγό της Οσασούνα, το σουτ πέφτει στη γωνία και διώχνει την μπάλα κόρνερ αφού έχει κλείσει καλά το τέρμα του Ελία. Ελία που άφησε τον πάγκο το Σανθόλ, 4 παιχνίδια ο Σανθόλ, 3 ο Ελία φέτος. Η Οσασούνα για να φτάσει στο σημερινό τελικό, να δούμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια πρώτα με τον Εξπόσιτο. Απέκλεισε στην τρίτη φάση, στη φάση δηλαδή που εισήλθαν οι ομάδες. Αυτός ήταν ο Μόχα, αυτός με την κόκκινη, είναι Μαροκινός. Παίχτης αριστερής πλευράς, δούμε ο Αγκύρε τι να κάνει. Λοιπόν, η Οσασούνα, για να φτάσετε λοιπόν, απέκλεισε την Καστεγιόν στην τρίτη φάση. 0-0 το παιχνίδι, 4-2 στα πέναλτι της. Την Χιρόνα στην τέταρτη φάση, εδώ η Σέντρα, η μπάλα περνάει εκείνη άλλη. Από τον Ντελπόρτ. Στην τέταρτη φάση ο Σασούνα απέκλεισε εκτός έδρας στην Χιρόνα ενώ ο Ντενίλσον προετοιμάζεται με 1-0. Στην πέμπτη φάση που τα παιχνίδια ήταν διπλά
Η Οσασούνα νίκησε 2-0 τη Χετάφε, έχασε 3-2, πέρασε. Στα προημιτελικά διέγραψε την άλλη τη μεγάλη ομάδα της Ανδαλουσίας, τη Σεβίλλα, με 2-1 ήττα εκτός έδρας και 3-1 νίκη στο Σαρδινέρο. Και τελικά στα ημιτελικά νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 στην έδρα της και 0-0 εδώ στο Βιθέντε Καλδερών. Έτσι πέρασε στον τελικό, όπου βρίσκει την Real Betis με 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες και τέρματα 10 υπέρ 6 κατά. Στατιστικά τα ίδια και για την Betis με 11 τέρματα υπέρ 6 κατά, με τη διαφορά ότι σε 8 παιχνίδια. Θα δούμε εδώ τη φάση αυτή. Μιαλ πίσω, το shoot, chill out. Ο Ελία εδώ. Λουίς Φερνάνδεθ, το σουτ, με το αριστερό η μπάλα πέρασε ψηλά προς απογοήτευση στο φίλο της Μπέτης, πήγε τώρα εδώ από τον Ολιβέιρα που έχασε το κοντρόλ και αφού είδε ότι κρίνεται γύρισε πίσω, τον ακολουθούσε ο Λουίς Φερνάνδεθ, έκανε σουτ με το αριστερό, η μπάλα πήγε ψηλά από το τέρμα του Ελία. Κουνιάλ, δεν φάνηκε τόσο στο πρώτο ημίχρονο. Η Μπέτης που απέκλεισε την Αλκαλά 4-2 στα πέναλτι, 0-0 στην τρίτη φάση, 2-0 εκτός έδρας στην Κάδιθ. Μετά στα διπλά παιχνίδια την Μιραντές, 3-1 νίκη εκτός και 0-0. Την Γραμενέτ εκτός έδρας, 2-2 ισοπαλία και νίκη 4-3 στην έδρα της. Ο Χακίν που παίρνει στο φάουλ από τον Παύλο Γκαρσία. Και στα ημιτελικά την Αθλετίκ Μπιλμπάο, 0-0 τα δύο παιχνίδια και 5-4 στα πέναλτι παίκτης. Δηλαδή βλέπουμε δύο πολύ σφιχτές ομάδες, περίπου την ίδια πορεία, ίδια στατιστική, με πολλές λευκές ισοπαλίες και πολλές εξελίξεις στα πέναλτις. Το ίδιο βέβαια θα συμβεί και εδώ, αν το παιχνίδι τελειώσει ισόπαλο και μετά μισή ώρα θα πάνε στα πέναλτις. Μοράλες έχει πάει αρκετά πλάγια, να ανοίξει έδαφος στο Γουέμπο που έχει περάσει σαν κεντρικός κυνηγός. Ο Ρίβας είναι που σταματάει πρώτη φορά. Γουέμπο. Μοράλες γυρίζει, κερδίζει στην περιοχή. Το σούτ από τον Παύλο Γκαρσία. Μπαλά κάπου πρέπει να βγει και έφυγε πλάγια από το τέρμα του Ντόμπλας. Εδώ είναι ο Παύλο Γκαρσία, Ρουβανός. Ο Αγκύρε είμαστε για λίγο τον Ντάβιντ Λόπεθ. Ο Μοράλες έκανε μια καλή κίνηση με υπερπροσπάθεια στο ύψος του πέναλτι να βοηθήσει τους συμπαίκτες του, αλλά το σούτ από τον Παύλο Γκαρσία χτύπησε σε παίκτη Σεβίλη και έφυγε πλάγια. Βάλτο. Δελπόρτ από τον Κουνιάλ. Νάι, ο Χουανίτο είναι εκεί. Για την Παλαχόνε, ο αρχηγός. Την Recreativo Huelva που πέρυσι έφτασε στον τελικό και να παίξει η Μπέτις πριν από 4 χρόνια. Δανεικός, έπαιξε και στην Μπέτις και πιο παλιά στην Κάδιθ. Παύλο Γκαρσία, ο Ρουγουανός στο κόρνερ. Περνάει και πλάγια αυτή τη φορά. Ο Σέτσο γυρίζει στην αμυντική του γραμμή. Ο Γουεμπό, Καμερουνέζος και ο Παύλο Γκαρσία. Αυτή τη φορά είναι ο Κλάβερο στο πλάγιο. Ο Σέτσο. Μοράλες κεφαλιά. Γκαρσία έχασε. Φερνάντο. Ο Σέτσο. Λουτσάγκα. Και με ομαδική προσπάθεια προσπαθούν να βγάλουν αυτή την επίθεση παίκτες της Οσασούνα. Εδώ η φίλη της από την Παμπλώνα, την Ναβάρα. Κουνιάλ, ντόμπλας με γροθιές, η μπάλα φεύγει από την περιοχή.
Όλα είναι για την Μπέτις. Ο Ολιβέιρα και ο Εξπόσιτο. Τελευταία φορά που ομάδα κέρδισε το κύπελο εδώ στο Βιθέντε Καλδερών ήταν η Θέλτα το 94, 0-0 το παιχνίδι, 5-4 στο πέναλτι τότε, 11 χρόνια πριν. Η Εσπανιόλ πήρε το κύπελο το 2000, δηλαδή με το νέο αιώνα, νέα χιλιετία. Κυπελούχινη η Εσπανιόλ που νίξε 2-1 την Ατλέτικο το 2000. Ένα χρόνο μετά έχουμε τη Ρεάλ Θαραγώθα να νικάει 3-1 τη Θέλτα. Οι φίλοι της Μπέτις που θέλουν το κύπελο. Και ποιος δεν το θέλει. Το 2002 η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια νίξε 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το 2003 η Μαγιόρκα. Το 2004 η Σαραγώσα. Και φέτος θα είναι η Μπέτις ή η Οσασούνα. Σαραγώσα που έχει μέσα στη δεκαετία του 2000 δύο κύπελλα. Εδώ. Νεύρα, ένταση ανάμεσα στον Εξπόζιτο, χωρίς συγκεκριμένο λόγο, και στον Φερνάντο. Ο ιδιόρυθμος χαρακτήρας ο Φερνάντο. Ωραία, όλα τελείωσαν. Ο Φερνάντο ήθελε την μπάλα. Ο Εξπόζιτο δεν την έδωσε και έγινε ό,τι έγινε για το τίποτα. Δεύτερο ημίχρονο που άρχισε ήσυχα, χωρίς απειλές στα δύο τέρματα. Παιχνίδι κέντρου, αλλά ανοιχτά. Όχι πολλά να δημιουργούν στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα κινείται σχετικά εύκολα. Αλλά βέβαια υπάρχει ασφαλτική πίεση όταν η μπάλα πάει στα πλευρά. Εδώ, Ντελπόρτ που δεν μπορεί να περάσει, στο φογυρίζει. Ψάξει να βρει ποιον. Τον Γκαρσία που είχε προωθηθεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ασουνσάου έκοψε, που κάνει ένα ήρεμο, αθόρυβο παιχνίδι. Ο Μάρκος Ασουνσάου είναι πια στα 29 χρόνια του. Κέρδισε ένα πρωτάθλημα με τη Ρώμα το 2001. Και τίτλους με τη Σάντος του 97. Κουνιάλ. Ο Λιβέιρα έτρεξε και μάζεψε. Από ό,τι δείχνει η Μπέτις έχει περισσότερες δυνάμεις. Δεν μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι. Άλλωστε είναι και το τέλος χρονιάς, οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Παύλο Γκαρσία έκλεψε, έκρυψε και μοίρασε. Ντελπόρτ. Κλάβερο. Κουνιάλ. Κρυψάγα. Εξπόσιτο. Μπάλα αλλάζει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Βέβαια αυτή που δεν έχει αφήσει σπιθαμή του γηπέδου απάθητη είναι η Real Betis, είναι το γνώριμο παιχνίδι της. Από τα δεξιά στα αριστερά στην άμυνα και εδώ ο Ντενίλσον προετοιμάζεται. Κάποια στιγμή θα αποφασίσει ο Σέρα Φερέτ να το χρησιμοποιήσει. Ο Ντενίλσον που φέτος έχει δύο παιχνίδια μόνο από τα 8 που έχει παίξει την Betis στο κύπελλο. Μάρκος Ασουνσάου. Χουανίτο. Φερνάντο. Ο
από τον Αρθού ντου στην περιοχή. Σέντρα, περνάει η μπάλα από την άλλη μεριά, κεφαλιά, και έχουμε ότι είναι μια ωραία ευκαιρία με τον Ολιβέιρα. Από πολύ κοντά αστοχή ξανά η Μπέτις με τον Ολιβέιρα και πάλι. Λοιπόν, ο Χωακίν είναι στη σέντρα, δεν υπάρχει offside. Ο Χωακίν την κεφαλιά, η μπάλα φαίνεται να πηγαίνει γκολ και τελικά φεύγει έξω. Φερνάντο τραβήχτηκε, ο Χωακίν έκανε μόνος του την προσπάθεια. Κεφαλιά από τον Ολιβέιρα, μπάλα στα πλάγια και έξω. Πολύ καλή αυτή η ευκαιρία στο 15 ακριβώς με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Πάνω το 0-0. Επιμένει η Μπέτις, εντείνει τις προσπάθειές της, νέο shoot-out. Και ξανά ο ίδιος, ο Ολιβέιρα. Να τον. Εδώ αστόχησε. Και ο Μόχα. Και αυτός προετοιμάζεται. Όπως και ο Ντάβιντ Λόπεθ και ο Ντενίλσον. Τον ενσυχώνει. Ανεβαίνουν ηθικά και οι φίλοι της Μπέτις μετά τις δύο αυτές χαμένες ευκαιρίες του Ολιβέιρα. Υπάρχει φάουλ. Μέγι που θα δει την κίτρινη κάρτα. Ο Μέγι που έπαιξε και στις νέους και στην εθνική ομάδα παιδών της Ισπανίας που κέρδισε ευρωπαϊκά. Κίτρινη κάρτα στο 61. Σε λίγο θα πρέπει να δουλέψουμε το παιχνίδι της τακτικής από τους πάγκους, η τεχνική, ο Αγκύρε για την Οσασούνα, αυτός είναι ο Πουνιάλ και ο Λορένθο Σέρα Φερέρ, ο μάγος, ο Ελμπρούχο, το παροτσούκλι του τεχνικού της Μπέτις, ο Χωακίν. Εδώ κοντά και είναι out. Εδώ είναι άλλη μια ευκαιρία. Από τον Μοράλες, από την κεφαλιά του Γουέμπο, δεν μπόρεσε να γυρίσει ο Μοράλες, μπάλα έφυγε έξω. Καλός ο συνδυασμός αυτή τη φορά. Εδώ κεφαλιά από τον Γουέμπο, δεν μπόρεσε να γυρίσει, να βρεθεί στην κατάλληλη χωρία ο Μοράλες, η μπάλα έφυγε έξω. Μεγάλη ευκαιρία για την Οσασούνα στο 62 με τον Μοράλες. Πουνιάλ. Κουστά με στόχο τον Μοράλες, αλλά ο Ρίβας πιο γρήγορα στην μπάλα αυτή τη φορά και πετάει πλάγια. Εδώ είναι ο Βάλδο. Εδώ δεν πρόλαβε να γυρίσει το πόδι, να γυρίσει το σώμα ο Μοράλες. Την μπάλα έφυγε έξω. Κυρία στο 62 για την Οσασούνα. Λίγη πόντι μακριά από το τέρμα του Ντόμπλας, ο Βάλδο. Βεβαίως η ατμόσφαιρα έχει ζεσταθεί από τους φίλους και των δύο ομάδων μετά από αυτές τις τρεις καλές ευκαιρίες μέσα σε διάστημα 2 λεπτών, 2 από τον Ολιβέιρα και 1 από τον Μοράλες. Καθαρά ενέργειες νοτιοαμερικάνικες. Χωακίν στην περιοχή, το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι και μακριά από τον Χωακίν το δυνατό σουτ. Και υπάρχει σφύριγμα από τον διαιτητή εναντίον της Μπέτις. Τι έγινε εδώ, ο Χωακίν πάντως πρέπει να ήταν offside, δεν άκουσε και το σφύριγμα με όλη αυτή τη φασαρία. Ένα κεραυνό, η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του, εδώ αν και κράτησε πρέπει να είναι φάουλ. Κράτησε τον Κρουσάγα, το σουτ, μπάλα πέρασε τον Ελίας. Τάραξε το δοκάρι μάλλον του Ελία, αλλά πρέπει πριν να είχε σταματήσει τη φάση ο διαιτητής με φάουλ, τράβηξε τον Κρουσάγα.
Μοράλες κατεβάζει. Βάλδο. Περνάει. Ρέμπο. Μοράλες ντόμπλας. Εκεί είναι και η μπάλα πάει κόρνερ από τον Μοράλες. Απίστευτη ευκαιρία. Άλλη μία για την Οσασούνα. Η μία ευκαιρία μετά την άλλη. Τον γκολ όμως δεν έρχεται. Εδώ. Ουεμπό, Μοράλες που ο Ρίβας έχασε την κόντρα, ο Μοράλες το σουτ και ο Ντόμπλας έδιωξε κόρνερ. Βλέπετε εδώ και την έκφραση στο πρόσωπο του Μοράλες. Το κόρνερ την μπάλα περνάει, Ντόμπλας προς τα πίσω και με γροθιές μακριά. Επιμένει ο Παύλο Γκαρσία και είναι κόρνερ. Μέσα σε 20 λεπτά. Στα τελευταία 5 λεπτά μάλλον είχε 5 πολύ καλές ευκαιρίες. 3 για την Μπέτις και 2 για την Οσασούνα. Πρωταγωνιστές τους Ολιβέιρα και Μοράλες. Και βέβαια υπήρχε και το δοκάρι που είναι σαν να μην έγινε από τον Χωακίν, αφού υπήρξε φάουλ. Παύλο Γκαρσία. Ανεβαίνει και η Οσασούνα τώρα. Ο Εμπό έγινε φάουλ εκεί. Ο διαιτητής άρχισε να συνεχίσει το παιχνίδι και τώρα σταματάει για να δείξει κάποια κίτρινη κάρτα σε ποιον, μάλλον στον Γκαρσία. Ναι. Ο Γκαρσία βλέπει την κίτρινη κάρτα στο 21, στο 66. Πέντε κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι με αυτό. Γουέμπο. Καμερουνέζος. Πιέρα Σιρ Γουέμπο Κουάμο. Από την Μπαφουσά, μόλις 23 χρονών. Και έχει και τον Μπαρέλα για κάθε ενδεχόμενο. Ο Λορένθο Σέρα Φερέρ. Μπαρέλα είναι ένας δεξιός ακραίος αμυντικός. Εντού για την Μπέτις, Χουανίτο, η Σέντρα, ο Ελία, η Ολιβέιρα μακριά. Επιμένουν οι πράσινοι της Σεβίλης. Ο Ελία αυτή τη φορά σταματάει εδώ. Λίγο έξω από τη μικρή περιοχή του. Και αυτός είναι ο Μπαρέλα, κοντά στον τέταρτο διαιτή και τον συνεργάτη του Σέραφερ. Ο Μπαρέλα είναι ένας δεξιός οπισθοφύλακας. Εδώ μάζεψε σταθερά ο Ελία μπροστά τον Ολιβέιρα. Αν θα βγει ο Μέγι, θα αποφασίσει σε λίγο ο Σέραφερ. Συνήθως άλλα παιχνίδια παίζει ο Μέγι και άλλο ο Μπαρέλα. Μοράλες κρατάει. Ψηλός, δυνατός, ο Ντελπόρτ σέντρα από τα πλάγια, ο Βάλδο δεν βρίσκει. Λουίς Φερνάντεθ, μπάλα είναι έξω. Λοιπόν, η αλλαγή. Αυτός με το 7 είναι ο Βαρέλα. Φερνάντο Βαρέλα, 26 χρόνων από την Εξτρεμαδούρα, 5 χρόνια πριν ξαναγύρισε στην Μπέτις. Με 6 παιχνίδια φέτος και θα φύγει το 8 ο Άρθου. Κάποια αλλαγή τακτικής βέβαια, αφού έχει και το Μέγι μέσα. Στο 68 η πρώτη αλλαγή. Με τον Μπαρέλα στη θέση του Άρθου που δεν φάνηκε και τόσο, άρα ο Μπαρέλα μάλλον θα παίξει και αυτός δίπλα στον Ασουνσάο. Εδώ ο Μπαρέλα δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος από ό,τι δείχνει. Όχι, καθόλου δεν είναι ευχαριστημένος. Ο Άρθου ήταν. Είναι καθαρισμένος ο Αγκύρε και αυτός ανήσυχος. Και ο Σέρα Φερέρ εξηγεί στον Άρθου για ποιο λόγο έπρεπε να φύγει. Ο Άρθου λέει και αυτός κάτι και βέβαια φαίνεται ότι δεν υπάρχει και κάποια συνεννόηση μεταξύ τους. Μοράλες.
Μέι. Βαρέλα. Μοράλες αφήνει για να πάει μπροστά για τον Πουνιάλ που δεν έχει φανεί. Το σουτ πέφτει ο Ντόμπλας και μαζεύει μπροστά από τον Μοράλες. Εδώ τον Ντόμπλας. Σημάδεψε ο Πουνιάλ τα χέρια του Ντόμπλας. Μια προσπάθεια για την Οσασούνα με τον Μοράλες, αρκετά πλάγια όμως. Μοράλες πάει πότε δεξιά, πότε αριστερά. Το φεύγει να είναι εκεί στο κέντρο του γηπέδου. Ο Βάλδο έχασε από τον Ακίν. Ετοιμάζει τον Μιλόσεβιτς. Είκοσι λεπτά πριν το τέλος, ίσως να φύγει και ο Μοράλες να μπει. Ο Μιλόσεβιτς, φρέσκα πόδια, ξεκούραστος, βέβαια 31 είναι τώρα. Λιβέιρα πάει στην περιοχή, ο Ελίας και μαζεύει πριν η μπάλα βγει κόρνερ και είναι. Ο Ελίας τελικά πριν είναι κόρνερ, βέβαια. Από τον Λιβέιρα. Το κοντρόλ μπήκε στην περιοχή, ο Κρουσάγα δεν μπόρεσε, του Ελία κατάφερε να διώξει κόρνερ με τον Χωακίν. Στο 25ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντα το 0-0, ο Σασούνα Ρεάλ Μπέτις. Τελικός του κυπέλου Ισπανίας και ο Βάλδο. Ο Μιλόσεβιτς θα περάσει και θα φύγει ο Μοράλης. Μιλόσεβιτς που πέρασε και από την Αγγλία κάποιο διάστημα, κέρδισε τίτλο με την Άστον Βίλα, έφτιασε τους φιλάθλους και συνέχεια έφυγε. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να παίξει στην Αγγλία, έπαιξε και στην Πάρμα. Ο Μοράλης που έκανε ένα καλό παιχνίδι δεν μπόρεσε όμως να παραβιάσει το τέρμα του Ντόμπλας. Έτσι στο 27, στο 72 δηλαδή, ο Μιλόσεβιτς παίρνει τη θέση του Μοράλες, αναζητώντας κάτι καλύτερο επιθετικά με τον Σάβο Μιλόσεβιτς, που ήρθε από τη Θέλτα πέρσι. Έπαιξε και στην Εσπανιόλ και στη Σαραγώσα. Έχει πολλούς τίτλους στην κατοχή του, στην Πάρμα, στην Άστον Βίλα, άρχισε από την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Κλάβερο, ενώ ο Ντενίλσον ακόμη δεν έχει μπει στο παιχνίδι. Ο Αγγύρε που έχει σηκώσει και τον Μόχα, που είναι Μαρακινός, και τον Ντάβιντ Λόπεθ, παίχτες που παίζουν στα πλάγια. Αλλά βέβαια έχει στο διάθεσή του και τον Μουνιώθ που είναι ο πρώτος του σκόρερ φέτος στο κύπελλο με 5 γκολ. Ένας αμυντικός μέσος, αλλά προτιμά τον Παύλο Γκαρσία και τον Πουλιάλ. Πάντως στις φορές έχει παίξει ο Μουνιώθ, έχει πετύχει γκολ. Ο Κουανίτο. Ένα καλό δίδυμο με τον Ρίβας.
Το ένα στα ψηλά και ο άλλος χαμηλά. Και ο Κλάβερο. Από τη Ρεάλ Μούρθια ήρθε πέρσι ο Κλάβερο. Παίζει πρώτη χρονιά φέτος. Προτιμήθηκε από τον Κοράλες. Κλάβερο που είναι 28 χρονών. Πιέζει ο Εντού, παραλίγη να γίνει το λάθος και είναι το γκολ. Το γκολ για την ομάδα της Μπέτης με τον Εντού πρέπει να είναι ακριβώς στο 30 λεπτό. Ο Ολιβέιρα 1-0 στο 75. Απίστευτη ευκαιρία ο Εντού, ο Ολιβέιρα και στο 75 η Μπέτης βάζει μπροστά το σκορ. Προηγείται 1-0 ή 0-1. Λοιπόν, μετά από το λάθος που έγινε εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Βουέμπο, ο Πουνιάλ, ωραία χειροκροτήματα στην εξέδρα. Ο Ελία είχε βγει αρκετά έξω από το τέρμα του, ο Μελόσεβιτς περίλυπος, ο Πουνιάλ Κουτσένη. Πανηγυρίζουν οι φίλοι της Μπέτης. Εδώ, για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Εδώ ο Κουσάγα χάνει, ο Λιβέιρα πάει, προλαβαίνει τον Ελία, ίσα ίσα κουμπάει την μπάλα. Και συνέχεια δεν προλαβαίνει ο Χωσέτσο, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Από τον Ολιβέιρα λοιπόν 1-0 μπροστά η Μπέτης. Τον Εντού ήταν η κεφαλιά, ο Ολιβέιρα πρόλαβε τον Κρουσάγα, η μπάλα στα δίχτυα 0-1 για την Μπέτης. Λοιπόν, και πλέον αλλάζουν οι ισορροπίες στο παιχνίδι. Ο Ολιβέιρα σημειώνει το τέταρτο του γκολ στην διοργάνωση. Με ασέντρα από την άλλη μεριά για τον Ντελπόρτ. Μπάλα πάει πλάγια. Ο Ολιβέιρα λοιπόν βρέθηκε στο σημείο εκεί που έπρεπε. Πρόλαβε τον Ελία που βγήκε μετά το λάθος, αφού δέχτηκε την παλιά από τον Εντού. Ο Κρουσάγα είχε κάνει το λάθος, μετά δεν πρόλαβε. Έτσι ο Ολιβέιρα ανάμεσα από Κρουσάγα και Ελία έβαλε το πόδι, άνοιξε το σκορ, η Μπέτης είναι μπροστά. Κεφαλιά από τον Μιλόσεβιτς είναι. Ο Σάβο Μιλόσεβιτς μπήκε στο παιχνίδι για να δώσει κάποιο ρυθμό, να απειλήσει περισσότερο το τέρμα του Ντόμπλας. Αλλά η Μπέτης είναι αυτή που προηγείται στο σκορ. Εδώ είναι ο Εντού, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα μπροστά. Χτύπησε ο Πουνιάλ και μετά η μπάλα πήγε στα δίχτυα από τον Ολιβέιρα. Ο Πουνιάλ εδώ πιθανότατα βαίνει και θα περάσει ο Ντιέγκο Λόπεθ στο 32, στο 77 βγαίνει ο Πουνιάλ και μπαίνει ο Λόπεθ. Δεύτερη αλλαγή του Αγκύρε. Ο Πουνιάλ που χτύπησε στην προηγούμενη ευκαιρία, στην προηγούμενη φάση μάλλον, που με τον Εντού και λίγο μετά πέτυχε τον γκολ Ολιβέιρα. Ο Λόπεθ πέρασε στο παιχνίδι, ένας παίχτης που κινείται από τη δεξιά πλευρά, πιθανότητα να παίξει δίπλα στον Πάμπλο Γκαρσία ή θα αλλάξει κάτι. Πάντως υπάρχει παίχτης πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο της Μπέτης είναι ο Ασουνσάο. Θυμίζουμε ότι την τελευταία φορά που η Μπέτης πήρε το κύπελο ήταν πάλι εδώ στο Βιθένε Καλδερών και νικήσει στα πέναλτι τότε 8-7 την Μπιλμπάο, μετά ισόπαλο 2-2. Πλέον χαρούμενη η της Μπέτης, ησυχία από την άλλη μεριά από τους φίλους της Οσασούνα. Μπέτης που ήταν μια πολύ καλή χρονιά, τερμάτισε στην τέταρτη θέση πίσω από Μπαρσελόνα την πρωταθλήτρια, Ρεάλ Μαδρίτης, Βίγια Ρεάλ, η Οσασούνα 15η, θέλησε να βγει μέσω κυπέλου στο UEFA, στα πράγματα δυσκολεύουν. Λοιπόν, γίνεται ακόμη μια αλλαγή με τον Λέμπο, κεντρικός αμυντικός, Ρουγανός. Και εδώ με το 20 ο Αλοΐζη, ακόμη ένας επιθετικός. Μπλέξαμε λίγο τώρα με τις αλλαγές, αλλά θα τα βρούμε στο 75. Λοιπόν, βγαίνει ο Γουέμπο, αλλάζει λοιπόν
στο επιθετικό του δίδυμο ο Αγκύρε, αντί Γουεμπό Μοράλες υπάρχει ο Αλοΐζη και ο Μιλόσεβιτς. Αλλάζει πλέον και η φιλοσοφία, από την Λατινική Αμερική πάει προς το Ευρωπαϊκό, με τον Μιλόσεβιτς Άγγλο και τον Αλοΐζη να έχει παίξει και στην Ιταλία και στην Αγγλία, να είναι και Αυστραλός. Και άφησε έξω τους δύο έγχρωμους, τον Καμερουνέζο που έπαιξε πολλά χρόνια στην Ουρουγουάη και τον Ουρουγανό τον Μοράλες. Άρα ο Αλοΐζη και ο Μιλόσεβιτς είναι δύο επιθετικοί και ο Λόπεθ παίζει στον χώρο της μεσαίας γραμμής αντί για τον Κουνιάλ. Ο Ρίβας έχει φύγει και έχει περάσει ο Λέμπο στο παιχνίδι. Ο Ρουγανός. Και παίζει και ο Μπαρέλα. Συνεπώς δύο επιθετικοί και ένας μεσοεπιθετικός για την Οσασούνα που είναι πίσω στο σκορ, πλάτη στον τοίχο, και δύο αμυντικογενείς στο παιχνίδι. Ο Μπαρέλα που παίζει στον άξονα με τον Μάρκος Ασονσάου και ο Λέμπο που είναι στο κέντρο άμυνας. Εδώ είναι ο Μπαρέλα. Φτάσαμε στο 35. Το σούτ από τον Μπαρέλα, την μπάλα έφυγε. Και ο Μπένχαμιν, ποιος είναι, ναι, ο Μπένχαμιν. Θα είναι η τρίτη αλλαγή του Λορέθο Σέρα Φερέρ. Ένας μέσο επιθετικός, στο στυλ του Φερνάντο. Ντελπόρτ. Τον Μπένχαμιν. Για την αλλαγή ο Μπενχαμίν, που έχει αρκετά παιχνίδια φέτος. 30χρονος από τη Βαγιαδολίδη, το 98 τον πήρε η Μπέτις. Συμπληρώνει 7 ετία φέτος. Ήταν να ξεκινήσει το παιχνίδι, 6 συμμετοχές με την Βαγιαδολίδη. Έχει πάρει τίτλο. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες Μπέτις με τρόπαια στη συλλογή τους. Εδώ, κάτω σάιντ. Είναι κόρνερ, ο Μπαρέλα. Βελίαν και σταμάτησε για offside. Συνέχεια έπεσε στη γωνία. Απέκουσε κόρνερ την μπάλα σε αυτό το σούτ από τον Μπαρέλα. Περνάει κεφαλιά. Κάνε κόρνερ. Ο Μπένχαμιν εξακολουθεί να προετοιμάζεται. Ευρωπαϊκό με τις ελπίδες της Ισπανίας το 98. Χωσέτσο. Λόσεβιτς, Ντελπόρτ, σέντρα, ο Ντόμπλας μένει μέσα, κεφαλιά και είναι γκολ. 1-1 ισοφαρίζει ο Αλοΐζη για την Οσασούνα. Αν είναι, ναι, ο Αλοΐζη. Ο Αλοΐζη, 1-1 η Οσασούνα. Αναπνέει και πάλι. 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, μπορεί και λιγότερο. Από τον Μιλόσεβιτς και από τον Ντελπόρτ, ο Αλοΐζη ισοφαρίζει 1-1. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Απογοητευμένος ο Μάρκος Ασουνσάου. Δικαιώνει τον Αγκύρε ο Αλοΐζη, ο Αυστραλός. Στο 38, 7 λεπτά πριν το τέλος, η σέντρα στο πίσω δοκάρι, έξοδος απελπισίας. Πήγαινε παράλληλα προς το τέρμα ο Ντόμπλας. Καθόλου καλή επιλογή του, ούτε καν έβλεπε που πήγαινε η μπάλα από τον Ντελπόρτ. Εδώ Μιλόσεβιτς. Ντελπόρτ, η σέντρα. Πάει ο Ντόμπλας και με το κεφάλι ο Αλοΐζη βρίσκει άδειο το τέρμα. Ιδανικά η μπάλα βρήκε το μέτωπό του. 1-1 ισοφαρίζει η Οσασούνα στο 83. Στο 75 ο Ολιβέιρα, στο 83 ο Αλοΐζη. 1-1.
Και τώρα το πανηγύρι από τους 20.000 φίλους της Οσασούνα. Πλάγια. Ακόμη 6 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Ολιβέιρα. Μπουκε Φερνάντο μακριά από τον Κρουσάγκα. Μιλόσεβις μπήκε στη φάση. Μάρκος Ασουνσάο. Μπάλα πάει πλάγια. Συγκλονιστικό φινάλε από ό,τι δείχνει το παιχνίδι. Και τώρα όρθιος ο Σέρα Φερέρ και ο Αγκύρε. Που είδε την ομάδα του να τα χάνει όλα, αλλά τελικά μέσα σε 8 λεπτά και μετά το λάθος του Ντόμπλας κατάφερε να φέρει στα ίσα το παιχνίδι. Και πλέον το πανηγύρι από τους φίλους της Οσασούνα. Η κόκκινη πλευρά αυτή τη φορά. Κατάμεστο, καταπληκτική ατμόσφαιρα στο Βιθένε Καλδερόν. 1-1 το παιχνίδι. Πλησιάζουμε στο τέλος. Ντελπόρ. Ακόμη μία σέντρα προς τον Μιλόσεβιτς. Αλλά αυτή τη φορά ήταν εκεί ο Χουανίτο αλλά και ο Λέμπο. Μπαρέλα. Παύλο Γκαρσία. Εξπόζητο. Χωσέτσο. Εξπόσιτο. Σε θέση ακραίου δεξιού με κόντρα μπάλα πλάγιο. Ο Ρίβας που χτύπησε και βγήκε. Ο Αλοίζη μπήκε και ισοφάρισε 1-1. Τζον Αλοίζη ο Αυστραλός. Στα 29 του από την Κόβεντρη τον πήρε η Οσασούνα. Η τέταρτη χρονιά του με την Οσασούνα. Ο Βάλδο δεν μπόρεσε να γυρίσει, δεν έκανε το παιχνίδι που θα ήθελε απόψε. Δεν υπάρχουν και πολλές δυνάμεις. Κλάβερο αφήνει την μπάλα να φύγει πλάγια. Ακόμη 3,5 λεπτά συν τις καθυστερήσεις για να ξέρουμε αν θα πάμε παρέταση ή θα νικήσει μία από τις δύο με ένα γκολ ακόμα. Μιλόσεβιτς άλλαξε αρκετά επιθετικά στην Οσασούνα την ώρα που πέρασε το παιχνίδι. Ο Μπουρούγι στα 39 του στον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας του από το Σαντάντερ. Το Σέτσο. Δελπόρτ και Μέγι. Πήγε στο χέρι, έπεσε κάτω πολύ εύκολα. Μιλόσεβιτς εδώ. Χουακίν από το κέντρο. Υπάρχει ένα φάουλ μπροστά στα διαιτητή από και ο Χωσέτσο και ο Χουακίν πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Φάουλ είναι από τον Εξπόσιτο. Τον Εξπόσιτο δεν έχει άλλη κάρτα. Ακόμη 1,5 λεπτό. Και ο Ντάνι, αυτός είναι επιθετικός. Τελευταία λύση για, για την Μπέτις. Όλα για όλα ο Ντάνι στα 24 του. Τους κάνει την τρίτη αλλαγή σε λίγο ο Σεράφερε. Μάρκος Ασουνσάο. Ακόμη ένα λεπτό σύν τις καθυστερήσεις. Χωσέτσο και Χουανίτο μπροστά. Ολιβέιρα ο σκόρερ και ο Μάρκος Ασουνσάο.
Λοιπόν, πολύ μπροστά στο τέρμα του Ελία. Πολύ μακριά όμως για να πάει απευθείας ο Μάρκος Ασουντζάου, αλλά λογικά θα το δοκιμάσει. Αλλά περνάει και είναι out. Now, καλό το σούτα από τον Μάρκος Ασουντζάου. Την μπάλα φέρεσε ψηνά το τέρμα του Ελία. Στην εκνοή του αγώνα. Και τώρα θα φύγει ο Εντού για να περάσει ο Ντάνι στο 90 λεπτό. Ο Εντού που έφτιαξε, θα λέει κανείς, τον πρώτο το γκολ της Μπέτης. Ο Ντενίλσον περίληπος για άλλη μια φορά δεν τον εμπιστεύεται ο Σέρα Φερέ, μένει έξω. Και ο Ντάνι θα είναι αυτός που θα παίξει τα τελευταία λεπτά αυτά των καθυστερήσεων. Και βέβαια αν πάμε στην παράταση. Υπάρχει φάουλ στον Χωακίν. Αποφάσισε να δουλέψει λίγο τώρα στο τέλος. Τελευταίες οδηγίες. Έχουμε περάσει στα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ντάνι, ο Μάρκος Ασουνσάου, αυτό το ελεύθερο χτύπημα. Λίγο πλάγιο όμως από το τέρμα του Ελία, πολλές προξιές. Η μπάλα μακριά από τον Μιλόσεβιτς. Να σουτώ όπως η μπάλα στα χέρια του Ελία. Πολύ μακριά. Σουτ. Από τον Λέμπο. Ο Μέγι. Ο Ντάνι. Ο Μέγι. Και ο Ντόμπλας. Φέρει ακέραια την ευθύνη στον γκολ, με το οποίο ισοφάρισε η Οσασούνα 8 λεπτά πριν. Αλλά πίσω ο Ελία. Ακόμη λίγα λεπτά για το τέλος του αγώνα. Πάντα 1-1. 75 ο Ολιβέιρα το 1-0. Στο 83 ο Αλοΐζη το 1-1. Αλοΐζη, τον Μιλόσεβιτς και έγινε φάουλ από τον Αυστραλό. Και Κουσάγα που ήταν στη φάση του γκολ, ακόμη μια κίτρινη κάρτα στον Κουσάγα, στο 92. Η πέμπτη κάρτα σε παίχτες ο Σασούνα. Εξπόζητο Κουσάγα, Κλάβερο, ο Παύλο Γκαρσία και ο Μοράλες. Ο Μέγι, ο Ρίβας από την Μπέτς. 7 κάρτες έχει δείξει ο κύριος Μπουρούγη. Σουσάου. Γκαρσία μακριά από την περιοχή της Οσασούνα. Ανοίκτο. Βέιρα, Φερνάντο. Του βγαίνει ο Εξπόσιτο για την Οσασούνα. Λάθος. Μπαρέλα. Ντάνι. Φρέσκος, έχει όρεξη, αλλά τι μπορεί να κάνει, καθώς τώρα κλείνουν τις Οσασούνα. Όπου να είναι ο διαιτητής, θα τελειώσει το παιχνίδι. Φερνάντες, Βέιρα, Μιλόσεβιτς, θα δούμε τι δυνάμεις υπάρχουν. Υπάρχουν ή όχι. Μιλόσεβιτς καθυστερεί εκεί στο κέντρο, με τον Εξπόζητο να φέρει και δεξιά και τον Βάλδο. Έχει πάρει και μερικά κιλά ο Σέρβος. Το ανήκω. Το Ακίν. Ο Ολιβέιρα, αλλά πάει πλάγια για τον Λουίς Φερνάντες, που λογικά έπρεπε να ήταν εκεί, αλλά
Ο Λιβέιρα έδωσε την μπάλα, συνέχεια δεν υπήρξε παίχτης να τον ακολουθήσει. Λοιπόν, εδώ τελειώνουμε και το δεύτερο ημίχρονο. 1-1 ο Λιβέιρα στο 75, Αλοίζη στο 83. Ακολουθεί η παράταση, διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Γυρίσαμε στο Βιθέντε Καλδερών για την δοκιμασία της παράτασης μετά από 90 λεπτά, 95 με τις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι τελείωσε 1-1. Ο Ολιβέιρα έβαλε μπροστά την Μπέτη στο 75, όμως στο 83 από το λάθος του τερματοφύλακα Ντόμπλας. Ο Αλοίζη που είχε περάσει αλλαγή στο παιχνίδι και μάλιστα 8 λεπτά πριν με τον γκολ δηλαδή του Ολιβέιρα. Ο Αγκύρη έκανε αλλαγή, έβαλε τον Αλοίζη και αυτό ισοφάρισε 1-1. Σε ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, κίνηση, σκαιό αρκετά φορές, με 7 κίτρινες κάρτες. 1-1 και πλέον είμαστε στην παράταση. Και αν βέβαια συνεχιστεί έτσι, θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτις. Ακόμη λοιπόν 30 λεπτά παιχνιδιού, παίζονται τα 15 πρώτα. Η Real Betis εδώ με τον Χωακίν που δεν θέλει άλλα δάκρυα όπως αυτά του 1997 όταν οι Αλφόρσο, Γιάρνη και Ζόρζ Φίνιντι είχαν ξεσπάσει σε κλάματα για το χαμένο εκείνο κύπελο από την Μπαρσελώνα. Βέβαια ο Αλφόρσο μετά ακολούθησε την καριέρα στην Μπαρσελώνα, έπαιξε και στην Betis, αλλά σήμερα δεν είναι και στη Μαρσέη και στη Real Madrid της, παίξει στον Χασβητίνη, αλλά βέβαια σήμερα δεν είναι ούτε στον πάγκο ο Αλφόνσο. Να θυμίσουμε λίγο τώρα πως είναι οι εντεκάδες μετά από τις αλλαγές που έχουν κάνει και οι δύο προπονητές. Ο Ελία είναι στα δοκάρια για την Σασούνα, ο Εξπόσιτο, ο Κρουτσάγα, ο Φωσέτσο και ο Κλάβερο είναι οι τέσσερις. Στη σάμερα εδώ ο Κλάβερο θέλει να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Μεσαία γραμμή ο Βάλδο δεξιά, ο Ντελπόρτα αριστερά και στον άξονα είναι ο Νταβίτ Λόπεθ και ο Πάμπλο Γκαρσία. Και το επιθετικό δίδυμο συνθέτουν πια ο Αυστραλός Αλοίζη και ο Σέρβος Μιλόσεβιτς. Αυτή είναι η 11 εκλεκτή του Χαβιέρ Αγκύρε του Μεξικάνου. Αυτός είναι ο Νταβίτ Λόπεθ, μία από τις τρεις αλλαγές. Σε λίγο θα πούμε και για την Μπέτις. Κλουτσάγα και ο Μέγι και ο Μιλόσεβιτς μπροστά και ο Αλοίζη και όλοι οι παίχτες μπροστά στο τέρμα του Ντόμπλας. Που δεν δείχνει και μεγάλη σιγουριά σήμερα. Η μπάλα περνάει και φεύγει έξω. Από το παιχνίδι έφεγε ο Πουνιάλ που χτύπησε στη φάση του γκολ, ο Γουέμπο και ο Μοράλες. Η Μπέτις παίζει τώρα με τον Ντόμπλας, τον Μέγι δεξιά, τον Λουίς Φερνάνδες αριστερά, τον Χουανίτο και τον Λέμπο στο κέντρο της άμυνας αφού έχει αποχωρήσει ο Ρίβας που τραυματίστηκε. Χουακίν, Μπαρέλα αντί του Άρθου, Μάρκος Ασουνσάου και στη μεσαία γραμμή Φερνάντο, Ντάνι αντί του Εντού και Ολιβέιρα μπροστά σε μια μορφή 4-3-3 ή 4-4-2 ανάλογα την κίνηση για τον Λορένθο Σέρα Φερέ, το τεχνικό της Real Betis. Ολιβέιρα με ένα συνεχή σταθερό ρυθμό στο παιχνίδι, πέτυχε και τον γκολ μέσα στη φάση, ένα λάθος έγινε τραγικό. Κατάφερε να προλάβει τον Κουσάγα και τον Ελία να πετύχει τον γκολ, αλλά μετά ο Ντόμπλας το χάλασε, ισοφάρισε 1-1 η Οσασούνα. Ρακίν που ήρθε από τα αριστερά με εκλάμψεις σε αυτό το τελευταίο 99% παιχνίδι του με τη φανέλα της Real Betis αφού ήταν όταν θα παίζει στη Ρεάλ ίσως από τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Χουανίτο, Χουακίν μάλλον, στα 24 χρόνια θα αποφασίσει να αφήσει την αγαπημένη του Ρεάλ Μπέτις. Χουακίν, βασικός τέλειος και στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, παίχτης που καλύπτει τη δεξιά πλευρά στην εθνική ομάδα του Αραγωνιές αυτή τη φορά. Ο Βάλδο, ο Χουακί που αλλάζει τακτικά θέσεις και αυτός είναι ο Λουίς Φερνάνδες, ο ακραίος αριστερός αμυντικός, 32 χρονών. Ο Αλοίζη που πέτυχε το δεύτερο γκολ του εφέτος στο κύπελο
Και αυτός είναι ο Φερνάντο. Με 7 συμμετοχές και 2 γκολ. Παύλο Γκαρσία. Σουσάο. Υπάρχει φάουλ. Το Σιμοντάνι και ο Χωακίν που θέλει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, να ανεβάσει το ρυθμό. Νταβίτ Λόπεθ σε ένα ρόλο όχι και τόσο γνώριμο για αυτόν στον άξονα, κύριος παίχτης πλευράς δεξιάς. Παύλο Λόπεθ. Βάλβο. Ο Λόπεθ κάνει την κίνηση να περάσει να δει τον Μιλόσεβιτς και υπάρχει φάουλ βέβαια. Υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Λέμπο και στο Χουανίτο. Στο 96. Έξι αμυντικοί έχουν δει κίτρινες κάρτες. Ο Εξπόσιτο, ο Κρουσάγα, ο Κλάβερο από την Οσασούνα, ο Μέγι, ο Χουανίτο και ο Ρίβας που τώρα έχει φύγει τραυματισμένος από την Real Betis. Δεν αποκλείεται να δούμε και κάποια κόκκινη κάρτα, αφού οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι φορτωμένοι με κίτρινες κάρτες. Λοιπόν, ένα φάουλ σε καλή θέση, σπεσιαλίστας ο Παύλο Γκαρσία, ο Ρουγανός. Λοιπόν, για να δούμε την τέχνη του. Μιλόσεβιτς κοντά. Λοιπόν, τι μπορεί να μας πει από εκεί ο Παύλο Γκαρσία. Λοιπόν, Γκαρσία, ψηλά out. Κακά χτυπημένο, ψηλά από το τέρμα του Ντόβλας. Τα μισά πια του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Πάντα το 0. Ντάνι το shoot out. Να λοιπόν ένα shoot από τον Ντάνι που μπήκε ο Ρεξάτο στο παιχνίδι. Με το τατουάζ κάτω από το αριστερό αυτή. Από τον Ντάνι τον 23χρονο Ισπανό, γέννημα θρέμα της Μπέτης, Σεβιγιάνος. Εδώ η μπάλα φεύγει με δύναμη από το δεξί πόδι. Καταλήγει πάνω από το τέρμα του Ελία. Το 98. Λόσεβιτς στην περιοχή, όχι. Ο Λέμπο. Καθυστέρησε ο Σέρβος. Αυτός προσπάθησε να βρεθεί απέναντι στον Ντόμπλας. Τον πρόλαβε ο Λέμπο. Εδώ Άγγιρο. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα από το αριστερό στο δεξί πόδι. Εναλλαγή ποδιών, καθυστέρησε. Με αποτέλεσμα να τον προλάβει ο αμυντικός της Μπέτης. Νομίζουμε ότι στην παράταση είχε κριθεί και ο περσινός τελικός της Ταραγώθα με τη Ρεάλ. Ταραγώθα είχε νικήσει με 3-2 τότε. Για τον Ολιβέιρα που βρέθηκε πλάγια και τον Μπαρέλα τώρα. Αγωνία για τους φίλους της Οσασούνα για ακόμη 20 λεπτά να θα τελειώσει δηλαδή η παράταση και μετά θα πάμε στα πέναλτις. Δελπόρτ, τους παίχτες που διακρίθηκαν στο παιχνίδι. Κάνε πολλές κούρσες από την αριστερή πλευρά, πέρασε πολλές μπάλες στο τέρμα του Ντόμπλας, όπως έγινε και στην περίπτωση του γκολ. Τύπου
Αλοίζη ισοφάρισε 1-1. Και υπάρχει φάουλ. Εγωνία εδώ στο κατακόρυφο. Ο Μπαρέλα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Φερνάντο Μπαρέλα από την Εξτρεμαδούρα. Τελευταία πενταετία από τα βασικά στελέχη της Μπέτης. Μακριά από τον Χωσέτσο. Φάουλ. Φάουλ. Υπάρχει φάουλ. Χωσέτσο Μολονότι διαμαρτύρεται και έχει αναμειχθεί σε πολλές φάσεις. Δεν έχει δει ακόμη την κίτρινη κάρτα. Εδώ είναι ο Λέμπο. Ντάνιελ Λέμπο, 27 χρονών. Πρωταθλήματα με την Αστονάλ. Το 2000, το 2001 και το 2002. Έπαιξε και στην Πάρμα. Μετά την Μπέλα Βίστα στην Ιταλία. Ξαναγύρισε στην Ουρουγουάη την Αστονάλ. Και τώρα στη Real Betis, όπου έχει χάσει τη θέση του στο κέντρο άμυνας, αφού ο Σέρα Φερέρ προτιμάει τον Χουανίτο και τον Ρίβας. Παύλο Γκαρσία. Και κάρτα στον Βαρέλα. Στο 102. Διαγωνισμός για το ποια ομάδα θα πάρει τις περισσότερες κίτρινες κάρτες. Ήδη έχουμε φτάσει 10, 5 και 5. Ασουσάου. Βασία. Και πέρασε για τον Βάλδο. Βάλτε και Εξπόσιτο που γυρίζει. Και ο Χωακίν. Χωακίν που έχει έρθει από την αριστερή πλευρά. Εδώ είναι ο Ντάνι. Ο Κρουσάγα κλείνει. Εξπόσιτο. Ο Ανίτων πεσμένος. Μιλόσεβιτς που θα τον βρήκε τη στιγμή διεκδίκηση στην μπάλα. Ο Λορένθο Σέρα Φερέρ όρθιος. Μπαρέλα. Καρκίν που έχει αφήσει τον Μπαρέλα να κάνει τις κούρσες από την πλευρά του και τον Μέγι και έχει περάσει σε ένα ρόλο πιο κεντρικού κυνηγού ή λίγο αριστερά. Πιο επιθετικός μέσος, αλλά στον άξονα. Σαν προωθημένος ενδιάμεσος πια. Έχει ένα χέρι από τον Ασουνσάο. Πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μπουρούγιο που να είναι θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Ντόμπλες με την κόμωση. Πολύ μακριά για την Οσασούνα αυτό το τελευταίο χτύπημα με τον Ντάνιελ Λόπεθ.
τον Μιλόσεβιτς και πολλούς παίχτες μπροστά στο τέρμα του Ντόβλας. Αλλά πάει, περνάει, out. Εδώ ο Χωσέτσο που είχε προωθηθεί, ζητάει corner. Ο Μπουρούγι, τι κάνει. Χωσέτσο. Λοιπόν, έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Παραμένει 1-1, πάμε για διαφημίσεις και γυρίζουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι, ξαναγυρίσαμε στο Βιθέντε Καλδερών. Το δεύτερο ημίχρονο, τα τελευταία πια 15 αγωνιστικά λεπτά για να κριθεί ποια ομάδα θα πάρει το κύπελο. Αλλιώς θα πάμε στα πέναλτις. Παραμένει το 1-1 με τα γκολ των Ολιβέιρα από το 75 και του Αλοΐζη στο 83. Το πρώτο ημίχρονο της παράτασης δεν είχε κάτι το εξαιρετικό. Βέβαια υπάρχει πια και η κούραση. Τον Κλάβερο. Υπάρχει φάουλ από τον Μιλόσεβιτς στο Μέγι. Ντελπόρτ. Ντανιέλ Λόπεθ. Κυρίως οι παίχτες που πέρασαν αλλαγή στο παιχνίδι έχουν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους, καθώς είναι πιο ξεκούραστοι και βέβαια η πλάγη αμυντική. Ντανιέλ Λόπεθ, Λεπόρ. Πλάγια για την Οσασούνα, αν και ζητάει Ντανιέλ Λόπεθ και ο Ντελπόρτ. Ζήτησαν φάουλ. Κλάβερο, ο Ντόμπλας και επαναφορά από τον ακραίο αμυντικό της Οσασούνα. Κλάβερο, Ντόμπλας, τελειώνει εδώ η φάση. Λοιπόν, ο Αλοΐζη είναι ο σκόρερ για την Οσασούνα. Στο 83 έφερε στα ίσα το παιχνίδι και οδήγησε τις ομάδες στην παράταση. Ντάνι. Τον Χωσέτσο και είναι το κόρνερ. Ντάνου μπήκε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Αυτός είναι ο Εξπόσιτο, δεξιός ακραίος αμυντικός της Οσασούνα, και ο Ελία στα 35 χρόνια του θέλει ένα τίτλο. Ο Ελία παίζει για τέταρτη χρονιά στην Οσασούνα. Εδώ ο Λιβέιρα δεν μπόρεσε, κουρασμένος κι αυτός. Ατελείς οι περισσότερες προσπάθειες. Ίσως θα βόλευαν τα πέναλτις και τους δύο πια. Ντόμπλας. Και εκεί βέβαια, αυτός που έχει την καλύτερη ψυχολογία. Και ο ψύχρεμος θα νικήσει. Πέρασε από πολλούς η μπάλα και έφυγε και από τον Λιβέιρα. Ντελπόρτ. Κλάβερο. Ντελπόρτ. Πολύ δουλειά από τα πλάγια. Σέντρα για άλλη μια φορά. Με το στήθος γυρίζει στον Ντόμπλας ο Φερνάνδες. Ο Λουίς Φερνάνδες, ο αριστερός ακραίος αμυντικός. Βρακής όμως, ένα 70 κιλά. Ο Ντάνι. Νάντο, Φέιρα στην περιοχή, γυρίζει out. Γύρισε την κατάλληλη στιγμή, η μπάλα όμως έφυγε έξω και πάλι από το τέρμα του Ελία. Η Φέιρα που έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, βέβαια πέτυχε εκείνο το 75, αλλά έχει αστοχήσει σε πάμπολες. Φερνάντο, πέρασε τον Προυσάγα, γύρισε, αλλά μετά αστόχησε. Τον Ελία στην επαναφορά.
Συμπληρώθηκαν τα 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Πάντα το 1-1. Γκαρσία και υπάρχει φάουλ από τον Ντάνι. Ντάνι Λόπεθ. Μιλόσεβιτς εδώ. Λοιπόν, Μάρκος Ασουνσάου. Λουίς Φερνάνδεθ. Ντάνι out. Εδώ τώρα, όπως πάντα πράγματα, θα δυσκολευτούν. Η ζέστη, η κούραση, όλα αυτά δυσκολεύουν. Και βέβαια μετά στην διαδικασία των πέναλτις, αν φτάσουμε μέχρι εκεί, πολλά θα εξαρτηθούν και από τους τερματοφύλακες. Δύο τερματοφύλακες όχι ιδιαίτερα σπουδαίοι, ο Ελία και ο Ντόμπλας. Βεβαίως υπάρχει ο Πέντρο Κοντρέρας, αλλά βέβαια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 33χρονος διεθνής πάνω τερματοφύλακας, παλιότερα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με ευρωπαϊκό τίτλο. Αλλά ο Λορένθο Σέρα Φερέρ προτιμά τον Ντόμπλας. Πόρτ, καλή πάσα. Μιλόσεβιτς γυρίζει, ο βγαίνει από την άλλη μεριά, ότι είναι ακριβώς η ίδια φάση με αυτή που πέτυχε τον γκολ ο Αλοίζη. Αυτή τη φορά ήταν ο Μιλόσεβιτς αντί για τον Ντελπόρτ. Ο Ντόμπλας πήγε και πάλι άσχημα στην μπάλα, κυρτώντας προς τα πίσω, και ο Αλοίζη έστειλε την μπάλα out. Ήταν ακριβώς η ίδια φάση με αυτή του 83. Η διαφορά ότι ήταν ο Μιλόσεβιτς αυτός που έκανε τη σέντρα αντί για τον Ντελπόρτ. Να εδώ ο Λοΐζη χαμογελαστός, ήδη έκανε το καθήκον του. Μπήκε στο 75-76, στο 83. Ισοφάρισε 1-1 και λίγο τώρα έλειψε να κάνει τη ζημιά στην Πέτης. Βάλτο. Παύλο Γκαρσία στον Κλάβερο και πίσω στον Φοσέτσο. Πάει σιγά σιγά και οργανωμένα η Οσασούνα μπροστά με μια μακρινή παλιά για να βρει τον Ντάνιελ Λόπεθ. Η απάντηση ήρθε από το κέντρο της Μπέτης, το λάθος, νέα προσπάθεια. Ο Ανίτο και Ντόμπλας. Και Κουσάγα με τον Ολιβέιρα. Να ρωτιέται ο Αγίρε τι ακριβώς έγινε εκεί. Ο Κουσάγα στυλοβάτης στην αμυντική γραμμή της Οσασούνα, αλλά και αυτό σήμερα δεν βρέθηκε σε τόσο καλή βραδιά. Βεβαίως περασμένα 30. Μιλόσεβιτς μπάλα χτυπάει στον Λέμπο και πάει πλάγια. Ο Μιλόσεβιτς που θέλησε να τα κάνει μόνος του, υπήρχε και ο Αλοίζη πλάγια. Ο Τόνι Ντόμπλας στα δοκάρια. Ένα 80 είναι το ύψος του. Δύο της Μπέτης, μακριά η μπάλα. Παναφορά από τον Παύλο Γκαρσία. Αυτός φαίνεται κουρασμένος και υπάρχει... Όχι, Μπουρούγια αφήνει το παιχνίδι. Ντάνιελ Λόπεθ, αρκετά δραστήριος από την ώρα που έχει περάσει το παιχνίδι. Η σέντρα, η μπάλα περνάει μακριά από τον Χουανίτο. Νικίν. Και πίσω στον Φερνάντο. Ολιβέιρα. Φερνάντο. Πάω με τον Ολιβέιρα, τι μπορεί να κάνει. Εδώ ο Ντάνι στην περιοχή, πέφτει ο Κουσάρα, γκολ, ναι. 2-1 από τον Ντάνι. Ο Ντάνι λοιπόν είναι αυτός που βάζει μπροστά την Μπέτης. 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, στο 115. Στο 115 ο Ντάνι κάνει το 2-1. Και πλέον
δείχνει να μην έχει άλλες δυνάμεις, άλλο κουράγιο η Οσασούνα. Το πανηγύρι από την Μπέτις. Χαρούμενα πρόσωπα, κατήφια εδώ από τον Ελία, από τον Μέλγι, τον Μπαρέλα και από τον Εντάνη. Η Μπέτις είναι μπροστά. Και ο Κοντρέρας, εδώ βλέπετε πώς έφυγε ο Ολιβέιρα. Ο Φερνάντο, η μπάλα πήγε στον Ντάνι και από πλάγια δυνατά, καθώς είχε μπει αλλαγή στο παιχνίδι στο 90 λεπτό, έχει παίξει μόνο 15 λεπτά, φρέσκος με δυνατά πόδια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ελία για να πάρει προβάδισμα η Μπέτις 2-1, 5 λεπτά πριν τελειώσει η παράταση, πριν πάμε στα πέναλτις. Λοιπόν, ο Ντάνι στην πρώτη του εφετινή εμφάνιση σε κύπελο πετυχαίνει και το πρώτο γκολ. Ντεμπούτο με γκολ. Με τον Ντάνι, τον 23χρονο Ανδαλουσιάνο. 2 Μπέτις, 1 Οσασούνα. Ή Οσασούνα 1, Μπέτις 2. Εδώ είναι τους δύο σκόρερ, τον Αλοίζη, τον Ντάνι και τον Ολιβέιρα. Τρεις σκόρερ, χαρούμενα πρόσωπα. Και ο Αγκύρε βλέπει τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά για την ομάδα του. Πλέον υπάρχουν 3 με 4 λεπτά. Να φύγουν και τα χαρτιά από τον αγωνιστικό χώρο. Με μυαλό, λέει ο Φερέρ. Χαρούμενες ωραίες υπάρξεις, είναι εξέδρα. Για όλα τα γούστα. Και ο πάγκος της Μπέτις και το παιχνίδι αρχίζει. Για τα τελευταία 3 λεπτά, μα θα υπάρξουν τίποτα καθυστερήσεις. Αυτός είναι ο Κάνιας με το 10 αριστερά, ήταν και αυτός στον πάγκο. Δεν αγωνίστηκε ο Χουάν Χωσέ Κάνιας, στα 33 του πια. Το φυτώριο της Μπέτις. Πλέον το θέμα είναι πώς μπορεί να αντιδράσει σε αυτά τα τελευταία λεπτά η Οσασούνα, αν υπάρχει απόθεμα δυνάμεων και αν μπορεί να κρατήσει τη νίκη η Μπέτις. Μην πάθει τα ίδια όπως το 97 που τελείωσε όπως είπαμε και πριν σε δάκρυα, ξέσπασε σε κλάσματα η Αλφόνσο, Γιάρνη, Ζορς Φίνιντι, εκείνη η φουρνιά του 97 της Μπέτις. Ο χρόνος κυλά αντίστροφα και για τις δύο ομάδες, κατά για την Οσασούνα, υπέρ της Μπέτις.